Εσύ δεν είσαι αυτό, δεν είσαι εκείνο. Και η μία κουβέντα φέρει την άλλη. Δεν καθίσαμε εδώ και πιάσαμε στα καλά καθούμενα ένα όνομα. Εγώ να σας πω. Στεφανία. Για πες κύριε Αλεξανδράτε την άποψή σου. Εγώ, ναι, αυτό έγινε. Δεν έπιασε κανένας όνομα από μόνος. Δηλαδή δεν είπαμε εδώ πέρα, ας ασχοληθούμε τώρα με τη Στεφανία και σε πιάσαμε. Για τη Στεφανία καταρχήν δεν μίλησε κανένας. Όχι, λέω, φέρω ένα παράδειγμα. Είναι σε όλους μας συμπαθείς, είμαστε κάθε βράδυ μαζί. Καλά, ανοίγουμε με τη Στεφανία. Όχι, έφερα παράδειγμα ένα όνομα. Απλά μπήκανε όταν ήταν η Τάνια και... Τώρα εσείς μου λέτε ότι ένα πρόσωπο το οποίο είναι ιδιαίτερο στο μυαλό με έβριζε με τα χειρότερα λόγια. Θα κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ με τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, κακός που αποτρέπεται στα σχόλια και για ανθρώπους που δεν είναι εδώ μέσα. Κακός που τα σχόλια είναι τόσο επιθετικά και έχουν κάνει ένα μαναφούκι από το πουθενά για την Τάνια με τη Ραφαέλα που γνωρίζονται τόσα χρόνια. Ξέρουν αυτές τι έχουν μεταξύ τους, αν είναι φίλες ή όχι. Και από το πουθενά ήρθατε τώρα εδώ να μας πείσετε ότι πρέπει να γίνουμε, δεν ξέρω, κάτι άλλο γιατί διαφορετικό. Γιατί είναι τη Φέιλε, την ξέρω. Και τη Ραφαέλα έχω μπει στο live της όταν πρωτοξεκίνησε. Τη χαιρέτησα 1-2-3 φορές και έκανε ότι δεν με έβλεπε. Φυσικά. Τα ίδια. Ποιο είναι ο εθνικό ρεπόρτερ? Έχει μεγάλη πρεσβεία. Τον έχει μπλοκ ο εθνικός. Δεν βλέπει. Άμα βγάλετε, έχει κακή φωτογραφία αυτό. Α, τον Ζερβαλέ. Έχει τη μάνα μου και τον άντρα μου. Με ποιο δικαίωμα έχει την άντρα μου, τη μάνα μου, την πεθαμένη και τον άντρα μου στο προφίλ του, συγγνώμη. Με έβλεπε και κάποιος δεν με έβλεπε. Δεν σε βλέπει, Τάνια μου, δεν σε βλέπει. Αλλά με έβλεπε, τη σταγκάρανε και τη λέγανε σε χαιρετάει Τάνια, σε χαιρετάει Τάνια. Τη το λέγανε 10-20 φορές και δεν με χαιρέτησε. Επίτηδες, καλέ, το κάνει, επίτηδες. Καλά τώρα, εσύ δεν βλέπει. Ήρθες εδώ πέρα να μας δικαιολογήσει τη Ραφαέλα, ήρθες να κάνεις το συνήγορό τη. Πάει την αραβική σου πίτα να σε βάλουμε κάμερα να τα πει. Τη χαιρέτησα 1, 2, 3, 10, δεν με ξαναχαιρέτησε, λέω χαίστηκα. Τι θα κάνω. Παιδιά, με αυτό τη χαιρέτησα γιατί είχε πρωτοξεκινήσει. Έχει μεγάλο πρόβλημα με την αφήσω. Η Άτζελα η κακομοίρα λέει ότι έχει μοιοπία, κρίμα. Να, όποιος της γράψει για την Τάνια τον κάνει μιούτη, Ραφαέλα. Εμένα με είχε μπλοκ, με έβγαλε από μπλοκ, έβρισε τον άντρα μου, με είπε εμένα ένα... Θυμάμαι που έπαιζε και γνωστό βιντεάκι που κάπου μπήκε ο σύζυγός σας σε ένα live της για να παίξουν παιχνίδι. Και τον πέταξε έξω. Και τον πέταξε έξω και μετά κάθιζε και έλεγε διάφορα αυτή, το στόμα. Αυτή είναι η αντιρατσιστία. Τα έχω τα βίντεο, αυτή είναι η αντιρατσιστία. Αυτή πρέπει να πάμε να τη γράψουμε εμείς, να γίνουμε ίδια σον και καλά. Θα πρέπει να τη γράψουμε έναν άνθρωπο τον οποίο λέει ότι είναι ακτιβιστής και πετάει ένα γκέι άντρα έξω. Και κοροϊδεύει και του έχει πει τα χίλια μύρια. Καλά έκανε, βρε μαλάκα. Αν τον έχω εδώ τον Στέφανο ή αν έχει φύγει, αφοράει εμένα, βρε Σούργελο. Δεν αφοράει εσάς από κάτω. Αντρεούλη, να ρωτήσω κάτι. Κυρία Κέλλη, σταματήστε να μπαινάβετε κουλάκια τον Αντρεούλη και για όσους έχουμε στα παράθυρα. Θα πάρετε τα μούρια. Τι σας εσάς που είναι ο άντρας μου και που δεν είναι ο άντρας μου. Μαζί σας κοιμάται. Βρε, άντε τραβάτε από εδώ. Χρύσα που λες, α κυρία Κέλλη, αυτό σας πείραξε. Άκου Χρύσα, αυτό έγινε πριν 6 μήνες, 7 μήνες. Για μένα με έχει πειράξει αυτό με τη Ραφαέλα, το κρύβω. Δεν μπορείς να ξέρεις εγώ αν έκανα παρέα με τη Ραφαέλα, αν γνωρίζω τη Ραφαέλα. Λοιπόν, εσύ τη γνώρισες τη Ραφαέλα τώρα εδώ μέσα. Λοιπόν, κάτω του μπέκα μωρή και μην παίρνεις θέση εσύ. Κατάλαβες. Μπράβο. Παιδιά, συγγνώμη λίγο, ότι πάμε μου... εσύ πέρα εδώ και βλέπεις τη Ραφαέλα αν θα πάρει πελάτη, δεν θα πάρει πελάτη, δεν σου πέφτει και λόγος. Ακριβώς, Τάνια μου ένα λεπτό, συγγνώμη, σκιουράκι γράφει, τη μικρή την έβγαλε όμως να παίρνει μεροκάμα το ποσοστό. Ποια μικρή έχει βγάλει, τη μικρή για την Κάλλος μιλάτε. Ναι, αλλά αυτό τώρα είναι κάτι προσωπικό τους, καλό είναι να... Καλά προσωπικό το ένα, προσωπικό το άλλο, οι χρήστες τα ξέρουν όλα μάλλον, περισσότερα από ό,τι ξέρουμε εμείς. Σαντά μου, ρίσκας. Αυτά είναι κάτι προσωπικό. Τους που δεν μουσαντά, μας μουσαντά. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει αν έχει βγάλει κάποια κοπέλα και τις παίρνει ποσοστά. Δεν τα ξέρουμε αυτά, δεν μας ενδιαφέρουν. Σαντά. Δεν τα ξέρουμε αυτά, δεν είναι σαντά. Δεν είναι σαντά, λέω, ναι, δεν ξέρουμε εμείς. Αλεξανδρούκη μου, να σου πω κάτι. Κοίτα να δεις. Εγώ ήμουνα στη Φέη, ήμουνα με τη Φέη, με τη Ραφαέλη, είχαμε ανοίξει παράθυρο. Λοιπόν, είχαμε 1300 και από κάτω σίγουρα γράφανε και μερικοί ότι πες μας τη γνώμη για Ηλέκτρα, πες μας τη γνώμη για Τάνια Κέλλη, πες μας. Δεν τα διαβάζαμε, αλλά δεν απαντήσαμε σε κανένα πολίτη. Ναι, εντάξει, έτσι μπορεί να είναι και η τακτική της, έτσι μπορεί να είναι και η πολιτική. Τέλος πάντων, μπορεί να μην της αρέσει. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Άκουσε με λίγο μάτια μου. Φυσικά, και συγγνώμη, γιατί κάθεστε και τον αναλύετε αυτό το άτομο. Ποιο είναι αυτό το άτομο, μπορείτε να μου πείτε.
στην κοινωνία τι έχει προσφέρει. Για να μάθω λίγο δύο πράγματα. Για και μου προσπαθείτε να μου φτιάξετε με ένα ψεύτικα είδωλα εδώ μέσα. Τι έχει προσφέρει στην κοινωνία. Που θα πρέπει εγώ να τη συζητώ και να την ξέρω. Όχι, και να την έχουμε και ως παράδειγμα. Όχι παράδειγμα. Ναι, αυτό μας θέλω να πω, πρέπει, αλλά δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Ναι. Ήθελα να πω, αν και εδώ τώρα σε αυτό εδώ το παράθυρο, αν γινόταν το ίδιο, ό,τι και να γράφανε από κάτω, δεν δίνατε έμφαση, δεν θα γινόταν αυτό που έγινε. Δεν θα υπήρχε τώρα live, κυρία, άμα δεν δίνεις έμφαση στα σχόλια. Άμα δεν δίνεις έμφαση. Το 80% του live είναι τα σχόλια, Στεφανία. Τι ναι, βρε Στεφανία, τι θα μιλάμε, 4 άτομα. Και όταν κάτσουμε μόνοι μας, άμα είναι στο Messenger να μιλάμε. Να μην σχολιάζει κανείς από όταν κάτω. Τα σχόλια καταφέρονται εναντίον δύο ανθρώπων που έχουν το σεβασμό μας, όπως όλοι βασικά έχουν το σεβασμό μας, θα απαντήσει ο άλλος. Εντάξει. Αλεξανδρούτη μου, καλησπέρα, Μέγα. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, ίσως πέσαμε σε αυτή την παγίδα. Να μάθουν να χαμηλώσουν το ύφος τους, αγαπητοί μου. Γιατί ο καθένας έχει σηκώσει ένα ύφος 200 καρδιναλίων. Κρατάει τους ανώμαλους σε εγρήγορση να περιμένουν σε σιρτάρι. Πες τα μωρή πάντα αναστατωμένη. Όλοι οι ανώμαλοι τώρα, όλοι αυτοί οι πελάτες που μαζευόντουσαν κάποτε στη συγκρού και γινόταν της πουτάνας, έχουν κάτσει μέσα στο διαδίκτυο και περιμένουν να ακούσουν για να ψολοκοπανηθούν. Μαζί και η Χρύσα, η υπερανώμαλη, που περιμένει μία τράξη μέσα στο σιρτάρι, περιμένει μία Χρύσα ανώμαλη εδώ μέσα να ακούσει τη Ραφαέλα πότε θα φτωθεί, πότε δεν θα φτωθεί. Για να δακτυλωθεί. Για να δακτυλωθεί η Παλιολέσβο. Γράφει εδώ Μανώλης, ρε παιδιά, πριν ένα χρόνο δεν την ξέραμε την Τάδε, ενώ την Τάνια και τον κύριο Αντρεούλη ήταν γνωστοί. Τι δουλειά έχουμε εμείς που λέμε το συγκεκριμένο άτομο και πέφτουμε στη σύγκριση. Ό,τι προσφέρετε εσείς προσφέρει, κύριε Ραφαέλα, λέει. Α, ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ δεν έχω βγάλει live από τη συγκρού να περιμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το δούμε και αυτό και να πέσει η Ελλάδα κάτω. Χρύσα μου, ανέβα πάνω αν είσαι το άτομο που λένε να μιλήσουμε. Κάνε να φύγει. Η Χρύσα είναι η Ραφαέλα. Ναι. Α. Ας ανέβει αν είναι βέβαια έτσι. Ο Θεός είμαι, όχι η Ραφαέλα. Παιδιά κάνουν τρόλ, δεν καταλαβαίνετε και απόψε δεν είναι ποιος θα κάνει. Τέλος πάντων. Πέταξε αυτό το προφίλ των Αστερένιων έξω, σε παρακαλώ πολύ, γιατί λέει τον άντρα μου Βάσια. Τζασουά. Βάσια είσαι και φαίνεσαι. Έλα. Το Βάσια που κολλάει, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, παιδιά, ρωτήστε τους ανώμαλους εδώ που το γράφουνε. Έτσι, φτιάχνονται με το Βάσια σήμερα. Σήμερα κάνουν τα παρτούζα τα σχόλια. Αυτά η έκλειψη. Ναι, η έκλειψη αυτή τη στιγμή, αυτά τα μπαρό όλα, αυτά τα κουλάντε παρή, τα βγάζει η έκλειψη, το τέλος της έκλειψης. Βγάζει μπαρό και κουλάντε παρή, στο Παρίσι κουλά. Μπαρό βγάζει. Σας πρίξατε τα αρχίδια, κάνουμε live, μπαίνετε μέσα τη Ραφαέλα. Ναι, παιδιά, είναι απλό, είναι απλό. Εσείς που γράφετε από κάτω, ας πούμε αυτή η Χρύσα, ανέβα πάνω να τα πεις, καλά είσαι στα γραπτά, έλα και στα προφορικά όμως. Μας τα πρίξατε τα αρχίδια και... Δεν κάνεις live και σου έρχονται. Τη Ραφαέλα δεν τη φτάνει. Στη και καθάρισα κρεμμύδια. Μας τα πρίξατε τα αρχίδια και καθάρισα κρεμμύδια. Τι να φτάσουμε, μας πρίξετε τα αρχίδια μου, νόσκυλα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε. Ευχαριστούμε. Αφήστε μας να μην φτάσουμε, να μην αξιωθούμε να φτάσουμε. Όχι, τέτοιο φτάσιμο δεν θα το θέλαμε ούτε εμείς. Δεν θέλουμε. Έχει μια ιστορία. Ρε εσύ, Τζοάν μου. Ποια είναι η ιστορία, ένα κανάλι ο Μαζωράκης. Είπε πάντως με τη Ραφαέλα ο κόσμος εξοικειώθηκε με τους τρανς. Σώσαν κύριε το λαόν. Αν είναι δυνατόν κύριε το δυνάμιο. Αυτό μας έλειπε να περιμένουμε το 2023 τη Ραφαέλα για να βγει να εξοικειωθούμε. Δεν την ξέρω καν τη Ραφαέλα, συγγνώμη, αλλά αυτό που λες κόβω και το πέος μου ότι δεν ισχύει, ρε φίλε. Με τη Ραφαέλα εξοικειώθηκε ο κόσμος, όχι με μένα, όχι με τη Χιλουδάκη, με τη Ραφαέλα εξοικειώθηκε ο κόσμος. Καλά, δεν πάνε καλά οι άνθρωποι, καλά. Οι άνθρωποι τα γράφουν αυτά, επικοινωνούν με τον αφαλό τους απόψε. Επικοινωνείτε με τον αφαλό σας. Δεν είναι καλά ο κόσμος, παιδιά. Ζήλια, λέει, ζήλια. Μπορεί να ζηλέψει έναν άνθρωπο να είναι η Lady D. Να είναι η Νταϊάννα της Αγγλίας. Να είναι μια Μαντόνα. Να είναι μια Χιούστον.
Τι μου λέτε τώρα, ζηλεύει, ποιος ζηλεύει ποιον. Είστε στα καλά σας. Πρέπει να τη φτάσουμε. Δεν θέλω να φτάσω τα θύματα. Καλέ, πήγαινα κάτω στην Τάνια όταν έπαιζε το Pride και φώναζε Τάνια! Στη Ραφαέλα, γιατί να πού πήγα, τι την ξέρω, πώς την ξέρω. Μα αυτό είναι το πρόβλημα του κόσμου αυτή τη στιγμή όμως. Είδε στη Ραφαέλα, ρε παιδί μου, την τραβεστή, α πούμε, ξέρει ποια. Την τραβεστή τη πιάτσα, αυτό λέει και η Τάνια. Όχι μόνο τη πιάτσα. Αυτό πουλάει. Όχι μόνο τη πιάτσα. Δεν το είδα αυτό το σχόλιο. Ήταν λίγο και πιο. Πιο παραπάνω πράγματα τη προσωπική στιγμή. Όχι, ρε παιδί μου, όχι, όχι, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Πολύ. Συμφωνώ, για τη, συμφωνώ για την Κέλλη, ναι, για την Τζέννη, ναι. Για την Πέττη, βέβαια, την Βακαλίδου είναι καλλιτέχνη. Για την Καρλώτα, ναι, η Πάολα που κολλάει. Η Πάολα που κολλάει μέσα στους καλλιτέχνες. Η Πάολα που κολλάει μέσα στους καλλιτέχνες. Συμφωνώ για την Κέλλη. Για την Τζέννη, ναι. Για την Πάολα που κολλάει, για πείτε μου λίγο. Η Πάολα είναι ακτιβίστρια. Όχι καλέ, την Πάολα αυτή να είναι που έχουν στο μέλλον 25 για να την πάρουν ελεύθερη. Όχι, καμία σχέση. Η Κέλλη, η Τζέννη, η Μπέτη, Πάολα, Καρλώτα κλπ. Ποια είναι, αυτές οι καλλιτέχνες όλοι. Εκτός της συγκεκριμένης υποτιθέμενης ακτιβίστριας που με πέταξε από το live της, γιατί λέει πριν 25 χρόνια, 30 στα κανάλια, είχα προστριβεί με τις τρανς. Καλέ, τι έχει σπουδάσει η Ραφαέλα Ντόν Ζουάν. Δημοτικό. Έχει σπουδάσει. Τίποτα δεν έχει σπουδάσει, Ραφαέλα. Δεν έχει διαβάσει βιβλία. Τίποτα δεν έχει σπουδάσει. Καλόγριες. Μα το παραδέχεται μόνη της στα live της ότι δεν. Μούντα μπαρ. Είχε βγει σε ένα podcast. Να ξέρεις, Θεωνάς, δεν το είδα. Μου το στείλαν σε μήνυμα, το έγραψε και έκλαψα. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα. Επειδή βγήκε, πώς τη λένε τη δημοσιογράφο, πώς τη λένε τώρα την που είναι λίγο γεματούλα. Η φίλη μας η Κατερίνα Ζαρίφη. Στη Ζαρίφη. Με φώνασε Ζαρίφη πριν 2 μήνες να βγω να πω την ιστορία της ζωής μου πάλι και δεν βγήκα. Και τώρα βγήκε η Ραφαέλα. Λοιπόν, και επειδή βγήκε στη Ζαρίφη η Ραφαέλα. Τι την είναι έρχεται... Ναι. Τη Ζαρίφη, και... η Κατερινούλα, καλό κορίτσι. Και λοιπόν, τι είναι, πού βγήκε στο. Ναι, και επειδή βγήκε η Ραφαέλα τώρα στη Ζαρίφη, το έχουν κάνει θέμα. Ρε μαλάκες, έχω πάψει να βγαίνω να λέω την ιστορία της ζωής μου. Τέλος. Τέλος. Εγώ την χάνει να ακούω το όνομα Ραφαέλα και να το θυμάμαι από τη δασκάλα μου, τη Ραφαέλα Καρά, την εθνική στάρ της Ιταλίας. Εγώ τη Ραφαέλα Καρά ξέρω, ρε παιδιά, σαν όνομα. Άφαρλα μου, ωραία κομίτσα του. Τέλος πάντων, το θέμα είναι. Σας παρακαλώ πολύ. Το θέμα είναι να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος. Μου το λες τότε και το πάρω και το υιοθέτηση και το Σούργελο, άστο τον εθνικό. Αυτά εκεί που έχει βγει ο εθνικός με μαστοράκιδες, με ταινίες δικές του που έχει παίξει, με αυτά δεν τα φτάνουνε. Και χωρίς να παίρνει, και χωρίς να παίρνει πίπες και τους καναλάρχες πίσω στις κουίντες, με την αξία του μόνος του, με ακτιβιστικές ικανότητες, με μια κοινωνία να τον πολεμάει λόγω τη δήλωση ότι είναι ομοφυλόφιλος, με ένα σύστημα εναντίον του και ακόμη και σήμερα υπάρχει. Εμένα στο στοματάκι σας, κολόπεδα των 17 χρονών, δεν θα με πιάσετε. Γιατί έχω περάσει πολλά. Και η Εύα Κουμαριανού είναι καλλιτέχνη, σωστά. Φυσικά. Με τα πνευστά που γινόταν στα καμαρίνια. Με τα νταούλια και τα γιολιά και τις πίπες και τα κλαρίνα. Έλα, σας παρακαλώ. Σοβαρευτείτε λίγο. Έχει γράψει τραγούδια, λέει η Ραφαέλα. Ξέρω εγώ. Ναι. Όχι μωρή καρά, η δικιά σου η Ραφαέλα. Τι τραγούδια έχει γράψει, πού τραγουδάει. Της πιάτσας σας. Μα με τέτοιο πρόσωπο να μην είμαι διάσημος. Καταρχήν θα σας πω κάτι τώρα. Η Ραφαέλα έχει πάρει ένα τίτλο από μια εκπομπή μου που είχα βγει στην Τένια Μακρύ. Ένα κορίτσι αλλιώτικο απ' τ' άλλα. Αυτός ο τίτλος είναι από μια εκπομπή που είχα βγει. Ένα κορίτσι αλλιώτικο από τ' άλλα. Πολύ παλιό, καλέ. Ναι, που βγήκα στην Τένια Μακρύ. Δείτε αυτή την εκπομπή και το έχει βάλει παντού. Υπάρχει ακόμα στο YouTube. Αλλιώτικο κορίτσι, ναι. Σωστό, σωστό, σωστό. Και στην τελική ανάλυση, χωρίς να είμαι θερατιστές, που ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο σας αγαπούμε και σας στηρίζουμε, όλα τα κορίτσια εσείς είστε κορίτσια αλλιώτικα από τα άλλα. Δεν είναι ένας τίτλος μιας. Έχει ανοίξει εκείνη το στόμα της. Τι είπε, τι είπε. Η Φέση Γάλια λέει, Τάνια πρόσεξε μην ανοίξει εκείνη το στόμα της. Έχει live τώρα μόνη 800 άτομα. Και να ανοίξει να πει τι. Να ανοίξει να πει τι. Τι να πει δηλαδή, γιατί την κατηγορούμε, λέμε. Δεν την κατηγορούμε, λέμε τις αλήθειες, δεν κατηγορώ εγώ κανέναν.
Δεν κατάλαβα, να ανοίξει να πει τι. Φέι μου, για πες μας Φέι μου να μην ανοίξει να πει τι. Ηλέκτρα, τώρα που είμαστε 463 κάνει giveaway. Έλα ναι, κάνε giveaway αγάπη το πιάτο σου. Πω πω το παιδί, η άντρας, τη σύζυγος. Δεν της αξίζει. Α, συγγνώμη, ξέφυγε. Ναι. Τι να πει, ότι δεν είμαστε καλλιτέχνες. Άμα το πει αυτό, υπάρχει μήνυση για προσβολή προσωπικότητας και διαφυγόντα κέρδη για καλλιτεχνική υπόσταση που τη μειώνει. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Μπράβο. Φυσικά είναι και η πιο όμορφη η ρεση πάνω, η Τάνια. Πολλές Ραφαέλες μαζεύτηκαν στα σχόλια, μήπως να το κλείνατε όμορφα και δημοκρατικά. Ρε Χρύσα, δεν πας περίπατο. Ναι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, υπάρχει χούντα εδώ μέσα. Κάνε ζάπη. Πες τα αδερεούλη μου, δεν μπορούμε. Η Στεφανία που πήγε. Λοιπόν, φτάστε μας 30 κάπα, θα ανοίξω κάμερα και θα βγάζω μπλούζα. Ζακέτα ρε και σε αμέσως ψάρωσες. Εδώ πέρα βάλια, εδώ δεν την έπεσα σε κανέναν. Ναι. Ήρθανε να μου πούν ότι εγώ είμαι το ένα, πολύ, και ότι η Ραφαέλα είναι το 100 και δεν τη φτάνω και είμαι το τίποτα και πολλά διάφορα. Και ότι πρέπει να τις μοιάσουμε όλοι γενικότερα, να ακολουθήσουμε το δρόμο της. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ωραία, τότε τα παιδιά σας. Παιδιά, συγγνώμη που θα μιλήσω έτσι. Αλλά πραγματικά η Τάνια μπήκε με ένα κλίμα να κάνουμε το χαβαλέ μας που κάνουμε κάθε βράδυ. Και συγγνώμη για την εκκρασία μου, μας έχετε πρίξει τον μπάπαρο. Μιλάμε αυτό το θέμα. Βάλια Πάνκος, εσύ και πού μας ξέρεις εμάς, αν είμαστε συμπαθητικοί ή όχι. Ποιος το είπε αυτό. Εμείς έχουμε τουλάχιστον το πρόσωπό μας έξω. Βγάλε και στο δικό σου. Όπα, Γιώργο, θα βγάλω και την μπλούζα. Ξέρεις κάτι, εμένα αυτό που με λυπεί η κοπέλα μου, εδώ που διοργανώνεται του live, αυτό που με λυπεί είναι τελικά ότι έχει ξεφτύσει τελικά ποιο τι είναι προσωπικότητα, τι είναι τέχνη, από το βλέπουμε στο TikTok τελικά αυτή η γενιά εδώ πέρα. Τι επάγγελμα. Το επάγγελμα, έχει ξεφτύσει η αξία, έχει ξεφτύσει τελικά, είμαστε μια κοινωνία της πουλης με σκέψη εδίου. Ναι, μου ρισκάσε τον Ζωάν, το διαβάσαμε. Έχει προσωπικότητα. Προσωπικότητα, ναι. Προσωπικότητα έχει η Μελίνα Μερκούρη να μιλήσουμε για αυτές τις προσωπικότητες. Θέλουμε προσωπικότητα αυτή τη σημερινή. Γιατί? Παιδιά, όλοι έχουν μια προσωπικότητα. Και μια ατομικότητα φυσικά και πάντα. Και προσωπικότητα και ατομικότητα. Ναι, ναι. Όντως. Τάνια, δεν υπάρχει θεραπεία. Λυπάμαι, θεραπεία δεν υπάρχει. Πρέπει να αλλάξουμε χώρα. Το ξέρω, καλέ, άσους τώρα να λένε τώρα εδώ Τάνια, μέσα. Τάνια, μη λες τίποτα, θα σου πω κάτι συνθηματικά. Mm. Πάλι α, κουλά. Okay, εντάξει. Δεύτερο κουλόκατε. Mm. Μπενάβεις. Τι δεύτερο κουλό. Τι δεύτερο κουλό. Ο κατέ, δεύτερο κουλό. Τζαζουά. Ναι. Οριστικό. Όχι, δεν νομίζω. Μπορεί και να δεν ξέρω. Κατάλαβα τι βέβαια. Κατάλαβα. Δεν θα είναι οριστικό σε αυτή τη ζωή. Δεν θα σκάσουμε, αγάπη. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Μαθαίνω απλά κάποια πράγματα και παίρνω. Δεν θέλω να μιλάμε στα live. Απλά γενικά τώρα μιλάμε. Περί ανέμου και υδάτων. Μαθαίνω κάποια πράγματα όμως τα οποία δεν θα βγουν σε καλό με το στόμα μου. Καλησπέρα στον κύριο Αλεξανδράτο, τον δημοσιογράφο της καρδιάς μας. Παρακαλώ να τοποθετηθεί. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Σε τι να τοποθετηθώ. Έχετε να πείτε κάτι επί του θέματος. Ποιο θέμα, ρε. Γι' αυτό ήθελα. Ναι, αυτό είπα πριν. Μας πρίξαν τον πάπαρο με αυτό το θέμα. Δεν έχω να κάνω καμία δήλωση. Βαρετό θέμα. Δεν έχω τι να πω, sorry. Πολύ αργά μας θυμηθήκατε για τις καλημέρες, κύριε Μάρια. 24 ώρες τουλάχιστον, δεν θα ήθελα να έχω και πολλά μαζί σας. Καλέ, είναι εδώ και ώρα μέσα το παιδί. Σας παρακαλώ. Έχω μόνη τώρα απέναντί μου, γνωρίζω που είναι.
Μπούτ. Όπα. Κατάλαβα. Παιδάκια, θα σας καληνυχτήσω εγώ. Γεια σου, Τόνια, γεια σου, κούκλα μου. Και πολύ κάθεσε. Έρχεται κόσμο εδώ και λένε όλοι Τόνια είναι αυτή. Σοκάρονται που είσαι τόσο αργά εδώ. Σε ευχαριστούμε, φίλοι, που μας έκανες παρέα με την γραφή σου. Ευχαριστώ και μην αναλώνεστε. Φιλάκια πολλά, φιλάκια πολλά. Κύριε Σαββίδη, τι μας κάνετε, παρακαλώ, πάρτε θέση αν δεν είστε στη δουλειά. Δεν θέλουν να γίνουν κάτι όπως γίνονται παλιά, να πέσουν μηνύσεις. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα, Σωτήρη. Σαββίδη, δεν πιστεύω να είσαι στη δουλειά. Ναι. Γιατί ξέρεις, θα βρεθεί η εργασία και θα έρθει παραπεμπτικό. Ακριβώς. Θα το στείλω εγώ το παραπεμπτικό. Τι λέει. Ένα. Την Άντζελα θα τη δούμε. Ηλέκτρα. Την Τάνια, την Άντζελα θα τη δούμε. Κάτι ένταση και αυτή πια. Μα δεν είναι, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να βλέπουμε μη πολιτισμικά, μη πολιτισμένα σχόλια και να μην κάνουμε τους χαζούς, ας πούμε. Συγγνώμη. Μπορεί αυτοί να το κάνουν για πλάκα, δεν ξέρω γιατί το κάνουν, αλλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται, ας πούμε, κοιμούνται όρθιοι. Ζούμε στην εποχή ότι έχουν ξεφύγει τα πάντα, Αντρεούλη, έχουν ξεφύγει τα πάντα. Έχουν γίνει όλοι καλλιτέχνες, έχουν γίνει όλοι... Όχι, έχουν ξεφύγει τα πάντα, έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Μπράβο. Λέει ο άλλος, του λέει ο άλλος, αν δεν είσαι στη Συγκρού, να κάνεις live από τη Συγκρού, να παίρνεις πελάτες, να σε ακούμε, να σε βλέπουμε, πώς τον παίρνεις, πώς βγαίνεις, πώς, δεν είσαι τίποτα. Αυτό ήρθαν και μου είπαν εδώ. Είσαι το μηδέν. Και για να φτάσω στο 100 πρέπει να πάω να βγω στη Συγκρού αυτή τη στιγμή. Ναι. Να πάω να στηθώ, να ντυθώ με το στήθος έξω, τα βυζιά έξω, να παίρνω πελάτες, να σας βάζω να κλείνω λίγο την εικόνα, να ακούτε, για να φτάνω αυτό, για να φτάσω στο 100. Αυτό μου λέγανε. Να εδώ μου λείπει το 100. Δεν το θέλετε 100. Λέει 100. Γεια σου, Ρομπέρτα. Γεια σου, κουκλάρα μου όμως. Τι κάνεις, Ρομπέρτα. Εδώ. Μόλις ξύπνησα, κορίτσια. Γεια σου, Ρομπέρτα. Μόλις ξύπνησα. Καλημέρα τότε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τόσο γνωρίζεις. Τι γίνεται, καλέ, πού ζούμε. Καλέ, τι κοιμώσα. Καλέ, πού ζούμε, καλέ, για πες μας που ζούμε. Αφού σε είδα σε live, Ρομπέρτα. Δεν σε ακούω. Αφού σε είδα σε live, τι τώρα ξύπνησες. Μη είδες, εντάξει, εννοείται τώρα, 5, 10, 20, μισή ώρα να έχω ξυπνήσει. Γιατί ο εγκέφαλος πότε αρχινά και παίρνει στροφές σε μένα. Πού φτάσαμε, καλέ. Περίμενε, είναι νωρίς ακόμα. Θα δεις πολλά. Έχουμε ακόμα να δούμε. Μάριο, μπες πάνω, αγάπη μου. Απαπα. Πάντως χωρίς το νερό δεν έχει το life της ουσία. Να μας βουλώνει όλη νύχτα. Με τα σαντά. Παιδιά, μην ξεχνάτε τη Δευτέρα που μας πέρασε ο Κέν Αλεξανδρά του η γενέθλια, όποιος του είπε χρόνια πολλά να του πει. Πολύχρονος να είναι και ευτυχισμένος. Πολύχρονος και ευτυχισμένος και όλες τις χαρές του κόσμου να έχεις, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Και υγεία πάνω απ' όλα. Και σε εσάς ανταποδίδω. Αμήν. Σε όλους. Με ένα παιδάκι στην αγκαλιά σας. Όχι, να λείπεις. Δεν θέλουμε παιδάκια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τέτοιους συντρόφους, παιδιά, δεν θέλουμε. Εγώ θέλω να γίνω. Γιατί έγινε τίποτα κουλό, Αντρεούλη? Όχι, βέβαια. Γιατί και τώρα καλά είναι. Μιλάω, εγώ σου είπα και έναν άλλο, θα σου πω άλλη ώρα. Τι λες με τέτοιους συντρόφους, παιδάκια δεν θέλουμε. Γενικά δεν θέλουμε παιδάκια, τώρα άστα τα παιδάκια εκεί που είναι, καλά είναι. Και εγώ εχθές είχα γενέθλια. Πες μου την πικιά να μου χαθείτε. Μανώλη, και εγώ εχθές είχα. Τα παιδάκια θέλουν συνεπτούς γονείς και από τις δύο πλευρές. Συνεπτούς γονείς. Και γονείς, έχουν και παιδεία οι γονείς και κοινωνική παιδεία, μόνη. Παιδεία, κάποια ανοχή,
να ξέρουν τι θέλουν, γιατί παντρευτήκανε, να είναι σεμνή στο γάμο μέσα. Εγώ, παιδί μου, σε είπα ο Power. Τα παιδιά δεν είναι πειράματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, παιδιά, δεν θέλω, ούτε θα πάρω, ούτε θέλω, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούτε εγώ. Τι εννοείτε ότι τα παιδιά είναι πειράματα, καλά? Δεν είναι πειράματα όσο τα παιδιά. Στα χέρια του καθενός που δεν έχει συνέπεια, λόγου... Φυσικά, δεν μιλάμε για συνεπείς γονείς. Για κανέναν, ναι. Για κανέναν γκέι και κανέναν ομοφυλόφιλο και καμία τρανς. Τι λες, καλέ. Για κανέναν, φυσικά. Ναι. Παρόλο που ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα, εγώ δεν θεωρώ ότι η φύση κάνει τη δουλειά της. Η γυναίκα μάνα δεν αντικαθιστάται με τίποτε. Και μήπως θα δείτε να μου κάνετε μοντεριές σε αυτό, γιατί θα τα ακούτε. Εγώ έχω φίλους που είναι ζευγάρι. Δεν μας διαφέρει. Και σήμερα. Και εγώ είχα φίλους. Δεν υιοθετώ. Μεγάλωσε το αγόρι. Συγγνώμη. Μεγάλωσε το αγόρι και το πήρε η μάνα και το πήγε στη σύγκρου και λέει: να ο πατέρας σου. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Αφήστε με τώρα. Ναι, καλέ, Ρομπέρτα, δεν είναι ωραία αυτά. Τα παιδιά θέλουν μητέρα βυζί την ώρα που βγαίνουν από το σάκο της μαμάς, θα πάνε στο βυζί να θυλάσουνε. Μην μου παραποιείτε τη φύση, δεν θα το δεχτώ με τίποτα. Τουλάχιστον γάμους, ναι. Αυτό έχουμε τα ίδια... Υιοθετώ. Τα ίδια, πώς το λένε, τους τα ίδια γάμους, πιστεύω. Ναι, τους πολιτικούς γάμους, ναι, βυζί. Τα σύμφωνα, ναι, τα παιδιά... Και έρχονται όλες μαλακίες. Κι εγώ. Μαλάκασε. Έκλαψα. Ηλέκτρα. Εγώ και εγώ, Αντρεούλη, ήξερα δύο λεσβίες. Να κρατήσεις αυτό το live, να το κρατήσεις. Εγώ, Αντρεούλη, ήξερα δύο λεσβίες. Έτσι. Μαναφουκού, κάτσε φρόνιμη. Θα ανέβει αύριο στο κανάλι μου στο YouTube. Εγώ ήξερα δύο λεσβίες που μεγαλώ το παιδί ήταν δικό της αυτηνής. Της μίας. Της μίας, ναι. Λοιπόν, και αυτή μεγάλωνε το γιο της, στο σπίτι. Τώρα το, πώς το είχε κάνει το παιδάκι δεν ξέρω. Λοιπόν, το παιδάκι μεγάλωσε, αυτή είχε μια, δυο, τρεις γκόμενες μέσα στο σπίτι που ήταν και γυναίκα, όχι και γκέι. Λοιπόν, το παιδί έγινε τελειωμένο πρεζάκι. Τόπο. Τελειωμένο και ήταν ένας κούκλος. Τι λες, μωρέ. Εσύ τώρα, Τάνια μου, δηλαδή θες να μας πεις ότι αν ένα παιδί... Δεν έχει καμία δουλειά η ομοφυλοφιλία. Άσε με να μιλήσω. Με τα μωρά. Με τα παιδάκια. Σταμαλίωσε. Να ουρλιάζεις. Συμφωνώ με την Τάνια. Αν ένα παιδί δηλαδή... Δεν συμφωνώ, δεν υιοθετώ. Από... Παιδιά εδώ μέσα δεν μπορεί κανείς να κάνει κουβέντα. Για πες, Κεν, πες, τι. Μετά μην αναρωτιέστε. Ναι, πες τι. Λοιπόν... Λέω ότι αν ένα παιδί οθετηθεί από ένα ομόφυλο ζευγάρι, δηλαδή τι, θα βγει γκέι επειδή βλέπει δύο άντρες ή δύο γυναίκες? Δεν ναι, θα βγει, δεν θα βγει γκέι, δεν θα βγει γκέι, αλλά θα προσθεθούν στη ζωή του τεράστια κοινωνικά προβλήματα από το σχολείο που θα πάει, από τα οπτικά παιδεία. Θα μπουκάρει κάποια στιγμή στην κρεβατοκάμαρα κατά λάθος το πεντάχρονο, όπως έχουμε μπουκάρει και εμείς κατά λάθος στην κρεβατοκάμαρα. Μα άκου κάτι άλλο, συμφωνείς, άκου αυτό που σου λέω. Θα μπουκάρει και θα δει δυο άντρες να γαμιώνται μέσα στην κρεβατοκάμαρα το αγοράκι των 5 χρονών. Εγώ πιστεύω πως θα έμπαινε να δει και μια μανούλα και ένα πατερούλι. Έτσι. Μια μαντούλα με ένα πατερούλι είναι όμως άλλο το ελεύθερο και δεν πρέπει να το δούνε. Θα δει δύο άντρες ένα αγοράκι. Γιατί να είναι ξεκλείδωτη η πόρτα της κρεβατοκάμαρας και να μας βλέπουν τα παιδιά μας. Μπορεί και να είναι. Ηλέκτρα δεν είναι το ίδιο. Σταμάτα. Ηλέκτρα δεν είναι το ίδιο. Να σταματήσω να υπάρχει. Είναι κεφαλικό δηλαδή για να μην το πείτε προχωρημένοι. Δεν είμαι προχωρημένος αυτό. Είμαι παλιά σκοπής. Συγγνώμη, παιδιά, και εγώ θα πω. Είμαι της άποψης ότι το πρότυπο είναι μπαμπά, μαμά και από εκεί και πέρα μετά ας κάνει ό,τι θέλει. Και ο νόμος τον έχουμε τον νόμο. Συγγνώμη, δικός μας είναι ο νόμος. Μας τον δώσανε. Δεν τον χρησιμοποιώ. Δεν τον θέλω. Δεν θα το πάρω ποτέ το παιδί εγώ. Είμαι κατάλληλος γονιός. Τέλος. Τα παιδιά θέλουν μαμά και μπαμπά. Τέλος. Αμέ. Ψηφίστηκε στην Ελλάδα. Τον έχουμε τον νόμο, βεβαίως. Ναι, ναι. Αλήθεια. Βεβαίως. Άβαρτο παιδί. Μπορεί να πάρω ένα παιδί. Δεν το θέλω. Α, θα μαγειρεύεις κάθε μέρα όμως.
Χειρότερα, Παναγία μου. Και άμα με υποσχεθείς παστίτσιο χωρίς μανιτάρια, ναι. Ναι, πρόβλημα εδώ, εδώ, ρε Αντρεούλη. Εδώ, ρε Αντρεούλη. Γκέι, όχι μόνο γκέι, και οι τρανς και όλοι οι ομοφιλόφιλοι δεν μπορούν να βρουν μια στιγμή. Πάμε ύφος σοκ. Μια σοβαρή σχέση. Δεν μπορούν να βρουν μια σοβαρή σχέση, Τέτα. Δεν μπορούν να βρουν μια σοβαρή σχέση να μείνουν για πάντα μαζί. Μπράβο. Να συμβιώσουν και θέλουν και παιδί και παιδιά. Να ξεμαλιάζονται. Δεν μου λες, Τάνια μου. Για να κουβεντιάσουμε τώρα κάτι. Τώρα μου έριξες, τώρα μου έριξες μια μεγάλη ατάκα. Να κάνω ένα ερώτημα. Στην κοινωνία που ζούμε, καλέ, παντρεύονται δύο άντρες και ο ένας εκ των δύο είναι από ένα μέρος μακρινό από την Αθήνα και σηκώνεται και πάει στη μαμά του. Ξέρετε ότι η μαμά του δεν θα του πει σηκώ και πήγαινε πίσω στον άντρα σου και πήγαινε φτιάξει την οικογένειά σου, θα κοιτάξει πώς να τον χωρίσει. Εννοείται, ενώ να του βρει γυναίκα. Πας καλά. Ενώ αν ήταν η κόρη της με τον άντρα, θα ξέρετε και πήγαινε στον άντρα σου πίσω. Λοιπόν, εδώ δεν μπορούμε να έχουμε σοβαρές σχέσεις σταθερές και ας έχουμε και γάμους. Θα θέλουμε και παιδιά. Θέλουμε και τα παιδιά. Εννοείται. Άσου να τα κάνουμε ορφανά, δυστυχισμένα. Γιατί εμείς έχουμε καταδείξει να παντρευόμαστε με τα σύμφωνα συμβίωση, γιατί οι άλλοι είναι τρελοί κάθε χρόνο μια φορά. Και τι έχουμε... δεν έχουν καταλάβει τι είναι το σύμφωνο συμβίωσης. Είναι για να μπορείς να έχεις από το σύντροφό σου δικαιώματα. Είναι γάμος το σύμφωνο συμβίωσης, κανονικός. Αντρεούλη, Αντρεούλη, συγγνώμη, σου διακόπτω. Θέλω να πω κάτι που διάβασα στα σχόλια. Δεν θέλω να το πάρεις λάθος, αλλά είναι αστείο. Λένε, έγραψε ένα σχόλιο, λέει, αν θες να υιοθετήσει, να υιοθετήσει την Κλέρι. Εντάξει, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί η Κλέρι είναι γριά και μια γριά δεν μπορεί να είναι δική μου κόρη. Να έχω ένα πεντάχρονο παιδί, μπορώ ηλικιακά. Τώρα να έχω και μια 28χρονη γριά κόρη μου, πολύ δεν βγαίνουν τα νούμερα. Και ποια όπως, Κλέρι. Και όπως και να τα υπο... και, ποια... και η Κλέρι που είναι φίλη μου, δεν θα την κρυαγκράξω. Θα βγάλω. Αν έχει διαφορετική άποψη, να βγει μπει, να μα την πει, σε παρακαλώ. Εγώ όταν έχω την Κλέρι παιδί, δεν νομίζω με τα γονίδια που έχω, συγγνώμη. Έχω γιο. Τον οποίο τον έκανα το 96 με... Άμα ο Ομπάμα έχει διαφορετική άποψη, θα τα βάλει και μαζί μου. Μακριά. Για κόρη μου είναι γριά, Δέσποινα Κάπα. Ναι, και εγώ έχω διαφορετική άποψη. Γριά. Απλά βαριέμαι να τσακωθώ με την Τάνια, να ξέρετε. Για κόρη μου είναι γριά. Φυσικά και είναι γριά. Για ποια είναι η άποψή σου, δηλαδή, Ηλέκτρα? Όχι, 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 όχι. Ποια είναι αυτή η Τάλια Ρόζ? Όχι, όχι. Ποια είναι αυτή η Τάλια Ρόζ? Δεν ξέρω, μία μας έκανε έτοιμα να έρθει. Όχι, ένα από την Ιταλία Ρόζ. Καλησπέρα. Δεν ξέρω, μία μας έκανε έτοιμα να έρθει. Α, ωραία, μας. Ιταλία Ρόζ. Καλησπέρα. Μας. Okay. Μάριος, οι γκέι είναι ικανότατοι γονείς. Τους έχεις δοκιμάσει τους γκέι, τους ικανότατους γονείς? Έχει γίνει γιατί το πείραμα. Γιατί εσύ ξέρεις αν είναι κατώτατη, τους έχεις δοκιμάσει ότι είναι κατώτατη? Όχι, άκου Ηλέκτρα, άκουμε λίγο Ηλέκτρα, ναι. Όλοι του Αντρεούλη, δώσουμε λίγο το λόγο. Κλείνω να κάνω τσιγάρο. Μαρία, δεν θα είχα και πολλά πολλά μαζί σου, απλά μου άρεσε το σχόλιο σου. Άκουμε. Δεν είπαμε ότι είναι κατώτεροι άνθρωποι. Δεν είπαμε ότι είμαστε κατώτεροι άνθρωποι. Είμαστε όλοι το ίδιο και ίση, έτσι. Ένα παιδάκι όμως δεν μπορεί να ζει σε μία κατάσταση, σε μία οικογενειακή, σε ένα σπίτι μέσα αλαλούμ όπως ζούμε εμείς. Έτσι, δεν μπορεί να ζει με μας ένα παιδάκι. Μπορεί εμείς να του φερόμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν είναι οι συνθήκες να μεγαλώνει παιδί ανάμεσα σε δύο ομοφιλόφιλους ή ανάμεσα σε μία τρανς και έναν άντρα. Αυτό γιατί το λες? Εσύ θα μπορούσε να έχεις ένα παιδί που ο σύζυγός σου να έχει σκοτωθεί. Εγώ σαν το... παιδί δεν θα μπορούσα να μεγαλώσω με μία μάνα τρανς. Άκουσέ με λίγο, άκουσέ με. Εγώ επίσης. Ένας άντρας να το μεγαλώσει μόνος του, γιατί η γυναίκα του μπορεί να έχει σκοτωθεί. Τι α, είναι δικό του, είναι δικό του, Χρυσέ μου, είναι δικό του. Συγγνώμη. Αυτό. Γιατί είναι το παιδί του, είναι το παιδί του. Γιατί η γκέι πιανού θα είναι. Πια,
Είναι το παιδί του, το έκανε με μια γυναίκα, σκοτώθηκε και είναι αναγκασμένος και θα ξαναπαντρευτεί μια άλλη γυναίκα να το βοηθήσει. Όλα θέλω να κάνω με παρένθετη, γιατί να μην είναι δικό μου. Έτσι. Κάντε ό,τι θέλετε, τον νόμο τον έχουμε. Κάντε ό,τι θέλετε. Αν συμφωνούμε όμως, εγώ δεν συμφωνώ για μένα, δεν είπα για σένα Κέλ μου, για μένα. Ο Ανδρεούλης είναι ξεκάθαρος γιατί το είπε και πριν. Εγώ δεν θέλω, δεν νομίζω πως είμαι ικανός για πατέρας, είπε ο Ανδρεούλης. Αυτό το δέχομαι. Οι υπόλοιποι κάντε ό,τι θέλετε, είπε. Δεν σας είπα να μην πάρετε, τον νόμο τον έχουμε. Εγώ στον Ανδρεούλης θα το έκανα μόνο αν είχα το super duper άγιο εγκεφαλικά σύντροφο και πάλι με μεγάλη σκέψη και πάλι να υπήρχε και μια τεράστια περιουσία από πίσω που θα μπορούσε παιδάκι να κλείσω τα μάτια μου να μείνει στον δρόμο. Πιο νορμάλ το ακούω αυτό. Εντάξει, Ανδρεούλη. Συγγνώμη. Από την άποψη της Τάνιας. Ναι, ναι. Εγώ θα. Πώς δεν συμφωνώ, θα πεινάει το παιδί ή θα μεγαλώνει με ένα πατέρα που δέρνει ο ένας τον άλλον, ναι, και τον παρατάει κάθε τρεις και λίγο και τρέχει και ξαναγυρίζει. Δεν αφήνεις άνθρωπο να ολοκληρώσει. Πώς θα σου πω. Αν δηλαδή εσύ ήθελες ένα παιδί, αυτό θα οφείλεται αν θα έχει σύντροφο ή όχι. Να μην είχες ποτέ. Γιατί. Και θα πάρω ένα παιδί και το μεγαλώσω μόνος μου, δεν είναι πολύ εγωιστικό. Και με συγχωρείς να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πες μου αγάπη μου τώρα, έτσι όπως είσαι. Η ζωή σου, έτσι. Γιατί δεν είναι ικανός για παιδί, οκ. Ναι, εσύ και εγώ δεν μιλάω για μένα. Όχι. Όπως είσαι εσύ, είναι κι άλλο όλος ο κόσμος. Και όλοι οι γκέοι. Όχι όλος. Όχι όλος, δεν μπορεί να ξέρει για όλους. Και εσύ είσαι και πολύ ισορροπημένος, μη σου πω. Φαντάσου εγώ που είμαι πάρα πολύ ισορροπημένος και δεν θέλω. Ισότεροι. Τάνια, να σου πω κάτι. Δύο λεπτά δώσ' μου. Εγώ πιστεύω, άκου, ότι και οι straight, όπως είναι όλοι οι straight και έχουν παιδιά και παίζουν ξύλο και σκοτώνουν ένας τον άλλο και γίνεται χαμός στα σχολεία, θεωρώ ότι ένα ομόφυλο ζευγάρι μπορεί να μεγαλώσει σωστά ένα παιδί. Μπορεί να είναι διαφορετικό το πρότυπο. Στο μόνο που, δεν διαφωνώ, που διαφωνώ είναι ότι πρέπει να υπάρξει σωστή ενημέρωση και εγκύκλους στο σχολείο, γιατί θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Ανούλα, μην το λες αυτό. Ανούλα, μην το λες αυτό. Μην το λες αυτό, Ανούλα, μου αφήνει. Ξέρεις το εσύ. Μπορείς να δώσεις και εσύ αγάπη και να το μεγαλώσεις. Μπορούμε να δώσουμε και αγάπη και σε ένα παιδί και σε ένα γατί και σε ένα σκυλί. Δεν είπα ότι δεν συμφωνώ σε αυτό. Θα έχεις και την οικογένειά σου βοήθεια. Ένα παιδάκι ανάλογα αν είναι κορίτσι ή αγόρι. Για την βία μιλάω, Ανούλα, την ενδοοικογένεια. Θέλει πρότυπο. Μεγαλώνοντας θέλει ένα πρότυπο. Και το πρότυπο αυτό πρέπει να είναι η γυναίκα ή άντρας. Πέρα από αυτό, θα τρώει και την κατακραυγή. Εύη Καραγιδέλη, τι κάνεις Εύη μου? Καλησπέρα κυρία Εύη. Μιας και ανέβηκα πάνω να πω λίγο την άποψη μου στο θέμα, γιατί έχω άποψη. Είναι η Εύη Καραγιδέλη πραγματική? Ένα λεπτό λίγο μάτια μου. Εύη, είσαι εσύ πραγματική Εύη? Για πες. Δεν είναι η πραγματική Εύη Καραγιδέλη, παιδιά. Είναι πραγματική. Είτε μιλάει. Τώρα κάτσε τώρα. Έχει κολλήσει, κάτι γυρνάει. Εύη. Για να ακούσουμε τον κύριο Μάριο για την άποψή του. Μισό λεπτάκι, να μην μπερδευτούμε λίγο. Η Εύη Καραγιδέλη είναι η Εύη Καραγιδέλη. Ναι, το προφίλ της είναι. Πού το ξέρουμε, είδαμε ότι είναι αυτή. Για να δούμε. Δεν το ξέρω εγώ, Ωραία, πες Μάρια τη γνώμη σου και άμα μιλήσει η Εύη θα την ακούσουμε. Κοιτάξτε, η γνώμη προϋποθέτει γνώση, άποψη μπορεί να έχει ο καθένας. Εγώ δεν θα παραθέσω την προσωπική μου άποψη, ούτε την προσωπική μου γνώμη, αλλά να μιλήσω με τα δεδομένα που έχουμε. Άποψη από εμάς μπορεί να έχει ο καθένας. Πιο σοφό θα ήταν να ρωτήσουμε τα παιδιά που μεγαλώσαν. Δεν καταλαβαίνω κύριε μου, πιο σιγά λίγο και πιο ήρεμα. Για να καταλαβαίνουμε τι λέτε. Το πιο σοφό θα ήταν να ρωτήσουμε παιδιά που μεγάλωσαν σε τέτοιες οικογένειες. Να μας πούν την άποψή τους, την εμπειρία τους. Έχουμε πολλά παιδιά τέτοια να τα ρωτήσουμε, γιατί εγώ δεν ξέρω πολλά τέτοια παιδιά να τα ρωτήσουμε. Εγώ ξέρω. Εσείς που είσαστε στο συγκεκριμένο περιβάλλον στην Ελλάδα, ανά τον παγκόσμιο νόμο, με τις έρευνες που γίνανε με τις έρευνες που έχουμε, δείχνουν ότι τα παιδιά που μεγαλώσαν. Στην Αγγλία, Μάριε, στην Αγγλία, στο εξωτερικό, που δεν σε κοιτάει άνθρωπο. Στο εξωτερικό, στην Αγγλία, και στην Αγγλία. Και εγώ είδα ένα παιδάκι, και εγώ είδα ένα αγοράκι 10χρονο που μεγαλώνει από τρανς.
ή από κάποια άτομα γκέι, να είναι εντυμένο και βαμμένο στα 13, στα 10 του και να χορεύει μέσα σε κάτι πράγματα. Ας αφήσουμε. Πώς θα αφήσω και θα αφήσω με. Θα τα σχολιάσουμε όλα. Ναι, αλλά να πω σχέμα. Να πω και εγώ κάτι. Κύριε Αντερούλη, τώρα μου παραθέτεται όμως ένα περιστατικό. Πες Μάρια, συνέχισε τη συζήτηση. Ένα περιστατικό το οποίο μου κατεστομάτηκε και συγχάθηκε τη ζωή μου. Ναι, ένα περιστατικό. Έλα σε παρακαλώ που πάτε να μου καταργήσετε τις γυναίκες. Μη προσπαθείτε να μου καταργήσετε τη γυναίκα μάνα. Θα γίνει χαμός. Μισό λεπτάκι. Γιατί έχουμε και μια κρανιδέλη από κάτω να μπορεί να μας πει αν μπορούμε ή όχι και ποιος μπορεί. Τι δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη της. Να μπει η κρανιδέλη μέσα. Η κυρία κρανιδέλη της έχουμε στείλει πρόσκληση αν θέλει να μπει. Παιδιά, έχουμε απόψεις. Κάποιοι συμφωνούμε, κάποιοι διαφωνούμε. Αλλά θα ακούσουμε την ολοκληρωμένη άποψη του Μάριου. Παιδιά, απλά, απλά με βάση τις έρευνες που έχουμε και δόξα τω Θεώ έχουμε πολλές έρευνες οι οποίες γίνονται σε αυτός. Δόξα τω Θεώ που οι άντρες μεγαλώνουν παιδιά ενώ η γυναίκα έχει πάει στο ντουλάπι. Κύριε και δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Να δόξα τω Θεώ και γι' αυτό, όχι. Πάτησε στο πρόσκληση, στο πρόσκληση. Πάτησε στο πρόσκληση, Εύη. Να πω κάτι και εγώ, παιδιά. Παιδιά, αφήστε να ολοκληρώσει ο Μάριος όμως, δεν τον αφήσατε. Ποτέ. Δεν ολοκληρώνει κανείς εδώ. Πες Μαρία, ολοκλήρωσε. Τέλος πάντων, απλά επειδή... Παιδιά, μπορώ να πω και εγώ κάτι πάνω στο θέμα. Ρομπέρτα μου. Να πλέσει ο Μάριο. Απλά επειδή τυχαίνει να ασχολήθηκα και λίγο με το κομμάτι λόγω της σπουδής μου, έχουμε πολλές ερευνές και σε βάθος χρόνου, οι οποίες δείχνουν οι οικογένειες των ομοφυλόφιλων να είναι ικανότατες και να τα παιδιά τους να μπορούν να εντάσσονται και να μεγαλώνουν. Είπαμε και τα παιδιά που κάνουν straight τι γίνεται. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, τα παιδιά που κάνουν straight τα κάνουν από το πράγμα τους και είναι δικά τους. Δεν θα κρίνουμε τη γυναίκα μάνα και τον άντρα που τα γεννήσανε. Εντάξει, γιατί πάρα πολύ αέρα έχετε πάρει όλοι τελικά με τα δικαιώματα και τα δικαιώματα. Και πάτε να βάλετε την κοινωνία σε ένα χρονοτούλαπο και τη μάνα. Κύριε Αντρεούλη, σας παρακαλώ. Σας πάρα πολύ καλά μεγαλώνουν τα παιδιά με τη μάνα γυναίκα. Σας παρακαλώ, ακούμε όλες τις απόψεις, δεν τις επιβάλλουμε. Πάτε να μου καταργήσετε τη γυναίκα και να βάλουμε τα γκέι ζευγάρια μόνο και η γυναίκα στον χρονοτούλαπο. Παρακαλώ, η γυναίκα δεν μπορεί να την καταργήσει κανένας. Είναι να ρωτήσω λίγο κάτι. Εγώ να πω κάτι, ρε παιδιά. Πες, Ρομπέρτα. Εσύ, Τάνια, θα καταλάβεις. Εγώ ξέρω μια τραβεσή, είχε ένα φίλο. Τα συζητήσανε, τα ξανασυζητήσανε, τον έβαλε με μια κοπέλα και έκανε παιδί και πήρε το παιδί και είναι αγόρι και το έχει μεγαλώσει κάποια θετή μάνα και είναι ευτυχισμένη και η τραβεστή και το παιδί. Τάνια, ξέρεις που λέω. Και τι θέλετε να πείτε με αυτό, δηλαδή. Τι έκανε. Μια τραβεστή δικιά μου φίλη. Ναι. Είχε κάποιο δεσμό. Ναι. Συζητήσανε με το δεσμό, είναι πλούσια. Ναι. Συζητήσανε με το δεσμό, βρήκανε κάποια κοπέλα, την πληρώσανε, έκανε παιδί, πήρε το παιδί η φίλη μου, το είχε δώσει σε κάποια γυναίκα και της το μεγάλωσε και τώρα είναι 30 χρονών και είναι τρεις ευτυχισμένα ναι, το παιδί. Ναι, αλλά της το μεγάλωσε μια γυναίκα. Δεν το μεγαλώσανε εκείνη. Όχι, ο τραβεστή όχι. Ε, αυτό λέμε, της το μεγάλωσε μια γυναίκα. Ο τραβεστή είναι ο πατέρας, ξέρει το παιδί. Ναι, το ξέρω. Αλλά μεγάλωσε με μια γυναίκα. Δεν μεγάλωσε σε ένα σπίτι με δύο γκέι. Ποιος θα κάνει την καζόζα. Ποιος θα κουραβαλθεί. Το λάστιχο, το μπιντέ, όλα αυτά. Το διακομωδείτε. Τώρα αυτά που λες. Μπιντέ, γαζόζα. Παιδιά, το διακομωδείτε. Αυτά που λες. Τάνια, την ξέρεις εσύ αυτή. Ναι, ξέρω ποια λες. Τάνια μου, τώρα αυτά που λες εσύ. Συγγνώμη πάρα πολύ, τη λέτε την Τάνια ομοφοβική. Διονύζουμε όμως τα σχολεία για τους ομοφυλόφιλους. Ότι το μοναδικό που τους ενδιαφέρει είναι το σεξ και το θα γαμηθούν. Να είσαι, Μάριε, μη λες μαλακίες τώρα ένα παιδάκι μπροστά να βλέπει τους γκέι να σκοτώνονται και να λένε πω πω τι τεκνό και τι τσαπού και τι το ένα. Γιατί μόνο αυτό είναι ομοφυλοφίλη ρε τα έλα, κοίτα να σου πω, άκου θα σου πω τώρα κάτι Μάριε. Εγώ θα μπορώ να σου απαντήσω σε λίγα χρόνια γι' αυτό. Να είμαι καλά, να έχω υγεία. Λοιπόν, γνωρίζω ένα... Θέλετε να δώσετε λίγο στην κυρία Κρανιδέλη λόγο που είχε πει όχι να μην τις μιλήσουμε καν. Να πω αυτό και ολοκληρώνω. Λοιπόν, ναι. Μα τη χαιρέτησα πριν, δεν μίλησε. Yes baby, σοκολάτα φυσικά. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Τη φίλη μου την Κρανιδέλη, δεν μας άκουγε πριν. Θα σας πω κάτι και το κλείνω το θέμα. Λοιπόν, έχω πάει πρόσφατα, όχι πρόσφατα, είναι εδώ και 4 χρόνια και έκανα show σε ένα ζευγάρι
που έχουν κάνει δύο παιδιά, είναι γκέι και έχουν κάνει δύο παιδιά από παρένθετη μητέρα. Τα παιδάκια τώρα αυτή τη στιγμή είναι δύο αγόρια και είναι το ένα 7 και το άλλο είναι γύρω στα 10. Θα σας πω σε λίγα χρόνια που θα μεγαλώσουν κι άλλο τα παιδιά αν θα γίνουν γκέι ή όχι. Μωρέ Πασκάλα, θα γίνουν γκέι επειδή οι γονείς τους είναι γκέι, είσαι καλά. Καλά. Θα σας πω σε λίγα χρόνια. Η σεξουαλικότητα δεν είναι μεταδοτική. Δεν είναι μεταδοτική. Τι είναι ασθένεια να κολλήσουμε. Ωραία, θα σας πω εγώ. Τι μαλακίες λες. Αυτό τώρα που λες θα είναι αλήθεια, ούτε εγώ το υιοθετώ. Δεν μου λέτε κάτι, είναι τόσο προχωρημένη η Ελλάδα στα ελληνικά σχολεία που θα πάει ένα παιδάκι. Αυτό να το δεχτώ. Το σχολείο. Θα φάει το μπούλινγκ τη Ακούδα και πολύ κακό θα το φάει. Μέσα δύο άντρες, τι πρότυπο θα πάρει ένα παιδί. Δηλαδή, άμα σε βλέπει κάποιο straight και κουραβάλεσαι, θα πάει να γίνει και αυτό επειδή σε βλέπει. Παιδιά, ακούστε το, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θα μπει ένα παιδί σε ένα σχολείο, θα φάει το μπούλινγκ τη Ακούδα που έχουμε φάει κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας από ατυχία εμείς και θα είναι ευτυχισμένο αυτό το παιδάκι. Δεν είναι γρήπη η ομοφιλοφιλία. Παιδιά, λέτε πράγματα χοντρά. Παιδιά, δεν μιλάμε για την ομοφιλοφιλία αυτή τη στιγμή. Παιδιά, είναι επειδή δεν ξέρεις από παιδιά, μεγαλώντας παίρνουν το πρότυπο του πατέρα. Και ποιο είναι το πρότυπο του πατέρα ανάμεσα σε δύο γκέι? Είναι να πάει με έναν άλλον άντρα όταν μένει με έναν άντρα. Εγώ δηλαδή είμαι γκέι επειδή ο πατέρας μου, ας πούμε, είχα πρότυπο της γκέι άντρα. Εσύ είσαι γκέι γιατί πήρες το πρότυπο της μάνας σου. Όχι, δεν είναι γκέι γι' αυτό, είναι γκέι για το γονίδιά του ήταν αυτά, όπως και όλων των γκέι παιδιών. Όχι, όχι, Αντρεούλη, μην μπερδεύεσαι. Κάποιοι ανθρώποι παίρνουμε τα πρότυπα που είμαστε γκέι και τρανς και αυτά, παίρνουμε πρότυπα από ίδια μάνα που διαλέγουμε όταν είμαστε παιδιά. Να μιλήσει λίγο η Εύη. Να μιλήσει λίγο η Εύη. Εύη μου. Γεια σας, μ' ακούτε. Να σε ρωτήσω κάτι πριν ξεκινήσεις. Σ' ακούμε και σ' αγαπάμε. Συγγνώμη, Εύη. Καλησπέρα. Εύη μου, να ρωτήσω κάτι. Καλησπέρα, Εύη. Ελπίζω να είσαι και καλά. Εύη. Καλά είμαι. Εύη, όταν ήσουν ένα μπεμπέκα σου την πέφταν 10-10. Ναι, ναι. Και έτσι. Τώρα μου την πέφτουν. Έτσι. Πολλά τα φυσικά. Έτσι. Και τώρα κάνω ταραχές που δεν είμαι μπεμπέκα. Έτσι. Λοιπόν, ωραίο το θέμα που βάλατε, χαίρομαι πάρα πολύ. Τι να σας πω τώρα. Ότι συμφωνείς μαζί μου, θα πεις γιατί το ξέρω, το έχουμε κουβεντιάσει. Ναι, και η Τάνια πολύ καλά τα λέει, δεν είναι κολλητικό, όμως είναι ό,τι βλέπεις, όπως είναι η μαϊμού, η οποία ό,τι βλέπει το κάνει, έτσι είναι και το παιδί. Αν ένα παιδί βλέπει δύο άντρες να αγκαλιάζονται, να φιλούνται, να χαϊδεύονται, το βρίσκει φυσιολογικό. Δεν το βρίσκει δηλαδή παράλογο, γιατί είναι παιδί και έτσι μεγαλώνει. Σίγουρα τη γυναίκα την έχουν εκτοπίσει και δεν το έχουν καταλάβει. Γιατί τουλάχιστον ο Ανδρέας ξέρει και η Τάνια ξέρει, εγώ πάντοτε αγαπούσα τους ομοφιλόφιλους, τους τρανς, τους τραβεστή. Ήμουν ακολλητή τους. Και δεν έλεγα ποτέ, δεν έβαζα ταμπέλες. Όμως το θέμα παιδιού είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Και λεπτό. Ναι, και βλέπετε το τι γίνεται με τα παιδιά, βλέπετε τι παραβατικότητα υπάρχει, βλέπετε το ότι σκοτώνονται, τα χτυπάνε και άλλοι παίρνουν βίντεο. Ζούμε σε μια κοινωνία, παιδιά, πάρα πολύ σκληρή. Παιδιά, να σας πω με φοβίζει. Να σας πω κάτι. Με φοβίζει, ναι. Okay, μιλάμε τώρα για τους γκέι γονείς. Ναι. Οι straight γονείς, ας πούμε, που μεγαλώνουν παιδιά και κάποιοι δεν είναι ικανοί και τα έχουν στο έλεος του Θεού. Σκοτώνουν το σχολείο, κουβαλούν όπλα, κουβαλούν μαχαίρια, κάνουν ναρκωτικά, ανήλικα 16χρονα τραμποκίζουν άλλα. Αυτό και δεν έχει να κάνει με το τι βλέπουν στα διαδίκτυα και το πώς μεγαλώνει ο κόσμος. Αυτό επίσης και επίσης, θα με συγχωρέσετε, και επίσης. Το δεν πρότυπο να... που έχουν τα παιδιά, μισό λεπτό Αντρεούλη, το πρότυπο που μεγαλώνουν τα παιδιά και πάνε με το αγόρι πάει με τη γυναίκα και το κορίτσι πάει με τον άντρα είναι από τους γονείς. Το χουλιγκανισμός και το πώς σκοτώνονται είναι το ότι βλέπουν τα πρότυπα από τις ταινίες. Μην μπερδεύεσαι. Εγώ και όχι μόνο ταινίες και τα παιχνίδια που παίζουν. Τα παιχνίδια που σκοτώνουν. Εγώ το θέμα της σεξουαλικότητας δεν νομίζω ότι έρχεται από τους γονείς. Από τους γονείς έρχεται, αγάπη μου. Παιδιά, με έχω μιλήσει με πάρα πολλές τρανς, μισό λεπτό Εύη, έχω μιλήσει με πάρα πολλές τρανς και με πάρα πολλούς γκέι. Και συνήθως τα παιδιά που είναι τρανς, για να ξέρεις, οι γονείς τους, οι πατεράδες τους δεν ήταν άξιοι. Συγγνώμη λίγο, καταρχάς τόση ώρα μιλάμε για ένα θέμα παράνομο. Για να γίνει μια υιοθεσία
απαγορεύεται το πρόσωπο που θα πάρει ένα παιδί να είναι εκδιδόμενο βάσει νόμου. Ζητάνε ποινικό. Απαγορεύεται διαρροπάλου στην Ελλάδα. Κυρία Αντρούλη, κανείς δεν μίλησε για να... Συγγνώμη, για πείτε μου το κακός καλός σε αυτή τη χώρα την ταλαιπωρημένη. Πόσα άτομα δυστυχώς εξαλλαγής ή που έχουν αλλάξει, τα περισσότερα που δεν βρίσκουν δουλειές, τι δουλειά κάνανε? Δεν είναι στην πορνεία? Όλοι στην πορνεία είναι αυτή τη στιγμή. Πώς θα πάρουν λοιπόν παιδί, εφόσον ο νόμος είναι σαφής ότι απαγορεύεται να εκδίδεται το άτομο που υιοθετεί? Αυτό και το κομμάτι των τρανς. Το να εκδίδεται, εδώ όλες εκδίδονται. Εγώ απαγορεύεται στιγμή, λοιπόν βάσει νόμου να πάρει παιδί. Όλες εκδίδονται κρυφά, κρυφά και γυναίκες. Όχι και φανερά, και γυναίκες. Άμα είναι φανερά και υπάρχει μητρό, ανοίξει μητρό, απαγορεύεται βάσει νόμου αυτό. Και άντρας να δει ομοφυλόφιλος. Δύο άντρες να πάρουν παιδί, ελέγχεται το ποινικό μητρό. Αν ο ένας εκ των δύο εκδίδεται και έχει συλληφθεί, δεν δίδεται παιδί γιατί απαγορεύεται εκδιδόμενα πρόσωπα. Εσύ πώς που να σε ρωτήσω, τι χρειάζεται δηλαδή για να υιοθετήσει ένα παιδί? Να το ποινικό σου μητρό πρώτον να είναι ολοκάθαρο και να μην υπάρχει πορνεία στο ποινικό σου μητρό. Δεν σου δίνουν παιδί αλλιώς. Πρέπει να υπάρχει σύντροφος ή μπορείς και μόνος? Όχι, πρέπει να υπάρχει σύντροφος. Σε μονογαϊκή ή μονογαϊκή οικογένεια δεν δίνουν. Γίνεται και με παρένθετη ή έχει καταργηθεί? Όχι, έχει γίνει τώρα ο νόμος αυτό με την παρένθετη. Του λέω γίνονται αυτά. Okay. Μα τον έχουμε τον νόμο, άσχετα ότι κάποιοι δεν θέλουμε. Τον έχουμε τον νόμο. Και... με παρένθετη απαγορεύεται άντρας με άντρα. Απαγορεύεται άντρας με άντρας στην Ελλάδα, απαγορεύεται. Μετά, το είπε ο Μητσοτάκης. Ναι, και εγώ αυτό ήξερα. Και πώς θα τα υιοθετήσουν τα παιδιά, αν δεν υπάρχει παρένθετη? Κανένας δεν θα δώσει παιδί. Παιδιά, ακούστε να ζείτε στη Βουλγαρία. Ακούστε με λίγο. Εδώ δεν είχαν δώσει παιδί στη Βουλγαρία. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Στη Βουλγαρία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πουλάνε παιδιά. Πάρα πολλά χρόνια. Και κανείς δεν μπορεί να ελέγξει το τι γίνεται. Πας, πληρώνεις. Μένει έγκυο σε βουργάρα και το παίρνει το παιδί. Γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ελέγχεται η κατάσταση. Το να θέλει ένα γκέι ζευγάρι τόσο πολύ να έχει παιδί, το καταλαβαίνω. Όμως πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί, τι θα βλέπει? Κυρία Καρδιδέλη μου, θα λέτε πολύ όμορφα. Να υπενθυμίσω και κάτι πάνω στο λόγο σας. Ας παντρευτεί πρώτα ένα γκέι ζευγάρι, ας ταιριώσει πρώτα ένα γκέι ζευγάρι. Ας αποδείξουμε στον χρόνο ότι είναι ταιριαστό και δεν χωρίζει και ας πάρει και ένα παιδί, αν είναι τόσο πια αγαπημένο και σπάνιο. Ναι, εγώ τώρα το μόνο αυτό που είναι βλέπω... το θέμα μας. Τι το θέλουν τα παιδιά, ας τα βοηθήσουν. Παιδιά, τα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά. Εγώ επειδή βγαίνω και βλέπω, είναι όλα σαν μαγεμένα, σαν αποβλακωμένα. Κάπως είναι. Δεν έχουν όνειρα, δεν έχουν μέλλον, δεν έχουν παρόν. Θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Τι να σας πω, είναι στη μαστούρα για να μην σκέφτονται. Είναι στα χάπια. Και ποιος, δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν βλέπετε ότι πρέπει σε κάθε σπίτι να έχει αστυνομικό? Σε κάθε σπίτι να ελέγχει. Δεν πάει καλά η κοινωνία. Ο κόσμος δεν είναι καλά. Τρελάθηκαν. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα. Ήταν έτσι η Ελλάδα? Που βγαίναμε μέσα στη χαρά, στις ταβέρνες, στα ποζούκια, γλεντώσαμε. Κατεργήθηκε το τραπέζι, η οικογένεια, οι φίλοι, οι επισκέψεις, τα σπίτια. Όλα τελειώσαν. Όλα. Τα πάντα. Δεν είμαστε άνθρωποι πια. Είμαστε σαν μηχανές. Πρέπει να κάνουν ό,τι θέλουν στην τελική ανάλυση, βρέβη μου. Αλλά εγώ προσωπικά είμαι παλέμαχος της γυναίκας μάνας. Τέλος, δεν με ενδιαφέρει. Είναι εντάξει, να ρωτήσω λίγο, συγγνώμη, κάτι το Μάριο. Μπορώ που δεν τον διέκοψα γιατί μεταβίασε ολοκλήρωσε. Μάριο, είσαι εδώ, αγόρι? Εδώ. Να σε ρωτήσω, πριν αναφέρθηκε σε έρευνες που έγιναν μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών όπου υιοθέτησαν παιδάκια, τέλος πάντων. Πόσο χρονών είναι αυτά τα παιδάκια τώρα? Πέραν τούτου, η μία ερώτηση είναι πόσο χρονών είναι. Και δεύτερο, σε όποιον δεν αρέσει το content του live μπορεί να αποχωρήσει, είναι 4 η ώρα, μπορεί να βάλει Netflix. Και θέλω να σε ρωτήσω η δεύτερη ερώτηση, μετά την ηλικία, είναι σε ποια χώρα έγινε και αν έγινε σε ελληνικό έδαφος? Όχι, σε ελληνικό δεν έχει γίνει. Όμως στο ελληνικό έδαφος δεν υπήρχε. Όταν γίνει λοιπόν σε ελληνικό έδαφος, θα έρθεις να μας πεις για αυτή την έρευνα. Ευχαριστώ. Όχι, δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Γιατί επειδή η Ελλάδα το εφάρμοσε τώρα. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ. Να λέτε και ευχαριστώ που είναι η πρώτη χώρα ορθόδοξη
που κατορθώσαμε και το περάσαμε. Πλάκα κάνει σκέν. Δεν πάει έτσι με τις έρευνες. Και η Ελλάδα, και η Ελλάδα, εγώ τουλάχιστον θέλω να την... Δεν μας είπατε στην Κύπρο, κύριε, θεωρώ, υπάρχουν παιδιά υιοθετημένα μεταξύ ομόφυλων. Στην Κύπρο ακόμη να θεσμοθετηθεί κάτι τέτοιο. Α, αφού δεν έχει θεσμοθετηθεί λοιπόν, εντάξει, τώρα να είμαστε και λίγο... Γιατί να μην έχω άποψη εγώ επειδή δεν θεσμοθετηθεί. Να έχετε άποψη, αλλά την έχετε και να... Και εγώ έχω ένα άποψη, αλλά την φωνάζω τώρα που στην πατρίδα μου. Γι' αυτό είμαι νόμιμος. Άρα επειδή στην Κύπρο δεν είναι νόμιμο να πω, να μην έχω άποψη. Τι να σας κάνω, θα το κάνετε νόμιμο στην Κύπρο. Κακώς δεν το έχετε υπογράψει ακόμα. Να σου πω κάτι, κύριε Αντρεούλη, εγώ την άποψή μου την παραθέτω και σε βάση επιστημονικά στοιχεία και την στήριξη. Δεν μου κάνουν, κυρία μου, οι επιστήμονες. Καταστρέφεται η γη σε 30 χρόνια. Δεν μου κάνουν αυτοί οι επιστήμονες εμένα. Συγγνώμη. Καταστρέφεται η γη. Η γη βουλιάζει και οι επιστήμονες το ξέρουν και το λένε. Τι να μου πούνε εμένα οι επιστήμονες που δεν θεραπεύουν σήμερα τον καρκίνο. Τι να μου πούνε εμένα οι επιστήμονες που δεν θεραπεύουν τα γη, το γύρας. Που έχουν αποτύχει σαν επιστήμονες όλοι. Που αφήνουν τον κόσμο και πεθαίνει από καρκίνο. Μπράβο. Δηλαδή, και γιατί το κάθε, το κάθε σιρόπι κάνει 1.000 ευρώ. Και το εκμεταλλεύονται. Δηλαδή, πάνω στους ανθρώπους και στους τάφους κάνουν κάποιοι εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Εκμεταλλεύονται την αρρώστια. Πεθαίνει κόσμος. Αγγέλικα. Και αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Γιατί κορονομάνι φαρμακοβιομηχανίες. Ακριβώς. Κάνανε τόσο, πόσο πολύ προχώρησε η επιστήμη. Δεν βρίσκουν ακόμα το φάρμακο για τον καρκίνο. Πώς να γίνει αυτό. Πώς να γίνει. Επίτηδες. Επίτηδες για να πεθαίνει ο κόσμος. Και να είναι άρρωστοι και να κορονομάνε. Αυτό κάνουν. Μαρία, και πώς να τα αποδείξεις. Και τι να κάνεις. Κοινωνία σάπια. Σάπια. Κοινωνία ώρα μηδέν. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα ο Μάριος είναι από την Κύπρο. Ποιο μέρος είσαι, Μάρι? Πήγαινε πάνω περισσούλα να ανοίξεις. Ποιο μέρος της Κύπρου είσαι, Μάρι? Αν τη λέμε, σου είναι ουσκοσία. Και τι είπες ότι γίνεται στην Κύπρο, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν επιτρέπει ο γάμος στην Κύπρο. Απλά ο κύριος Αντρεούλης παραθέτει το ότι τη στιγμή που στην Κύπρο δεν θεσμοθετηθήκε ακόμη το συγκεκριμένο, ότι δεν δικαιούμαι να έχω και άποψη. Όχι, δικαιούσε να έχεις άποψη και δεν στο είπα έτσι, αγαπητέ μου. Φυσικά δικαιούσε να έχεις άποψη. Απλά δεν κατάλαβα τι έγινε στην Κύπρο. Το παιδί έχει διαβάσει έρευνες. Το παιδί έχει διαβάσει έρευνες. Το παιδί έχει διαβάσει έρευνες από παιδιά που έχουν υιοθετηθεί από ομόφυλα ζευγάρια στο εξωτερικό. Αυτό ήθελε να πει. Συγγνώμη, και ένα ρωτήσατε. Ναι, να με ρωτήσεις. Στην έρευνα τη διάβασε αυτοί οι δύο που πήραν δύο παιδάκια και τα εξωθώσαν στην πορνεία και τα βιάζαν. Έβη, ένα λεπτάκι. Την έρευνα την είδε. Δεν αρέσουν αυτά, Έβη. Μην τα λέτε, δεν του αρέσουν. Όχι, δεν τι να μην. Υπάρχει στο διαδίκτυο, αν το δει. Αυτό γίνεται και από straight ζευγάρια όμως. Πολλά straight ζευγάρια. Από πόσα ζευγάρια straight είδατε να κάνουν να τα εξοδούν στην πορνεία και να πληρώνονται. Κυρία και να τα βιάζουν. Κυρία Εύη, αν το πάρουμε αυτό με κατά αναλογία πληθυσμού, πιο πολλά είναι τα straight ζευγάρια που προωθούν. Τα straight ζευγάρια είναι παιδιά του που τα γεννήσανε. Δεν μπορεί η πολιτεία να τα ελέγξει και του κάνει φυλακή. Μα και οι γκέι μπορεί να είναι παιδιά του που τα γεννήσανε και τόση ώρα δεν μιλάτε. Μιλάτε για δύο αγόρια ή για δύο τρανς. Δεν μιλάτε, ας πούμε, για δύο λεσβίες, οι οποίες δύο λεσβίες μπορεί να έχουν σχέση, να πάνε να βρουν ένα σπέρμα και να κάνουν μωρό και να έχουν μωρό και να είναι δικό τους μωρό και να το υιοθετήσουν. Δεν ξέρω τι ένσταση είναι αυτή ανάμεσα στην υιοθεσία και στο ενδικό μου μωρό. Αύριο το πρωί, αν ένα ζευγάρι λεσβιών πάει και πάρει ένα σπέρμα από το. Καταλαβαίνετε από πού. Ενώ όμως είναι γυναίκα. Μέσα της. Δεν θα είναι δικό της παιδί. Δικό της είναι γυναίκα. Το θέμα είναι στη γυναίκα. Είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα. Μα είναι ομοφυλόφιλη όμως και εκείνη. Είναι ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι. Θα μεγαλώνει με δύο γυναίκες. Τι μου λέτε ακριβώς τώρα. Είναι γυναίκα όμως η παιδί. Μα θα μεγαλώνει με δύο γυναίκες το παιδί. Δεν θα μεγαλώνει με φυσιολογικό ζευγάρι. Μα τα παιδιά έχουν μάθει. Θα μπαίνουν οι λεσβίες και θα βλέπουν μέσα στην κρεβατοκάμαρα το παιδάκι τις λεσβίες να πηδιούνται. Γιατί το βλέπετε ως διαφορετικό, πώς το ξεχωρίζετε. Ο κόσμος, όχι αλλιώς. Όχι ο κόσμος,
Να το έχει ο κόσμος που δεν γνωρίζει και δεν έχει καμία κατάσταση με αυτό, το καταλαβαίνω. Τώρα, να ακούω από το National και την φίλη την Τάνια από ο κάτω. Ο National, της... αγάπη μου, έχει πάγιες απόψεις. Ναι, πάντως η Τάνια, ό,τι λέει η Τάνια, είναι σωστότατο. 100 χρόνια είμαι υπέρ των γάμων, 100 χρόνια είμαι υπέρ των συμφώνων, αλλά δεν θα με κάνετε να δέχομαι και τις υιοθεσίες. Όχι να δέχομαι. Αγάπη, εσύ μην υιοθετήσεις. Τι σε νοιάζει, αν θέλει να υιοθετήσει, οκ. Παιδί. Να υιοθετήσει και δεν έχω κανένα πρόβλημα, ο νόμος του το δίνει. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα, τόση ώρα το έχετε ξεκινήσει ότι είμαστε τα χρυκιά. Δεν γίνεται αυτό που λέτε. Έχετε ελέγξει τους γκέι γάμους στην Ελλάδα. Έχετε ελέγξει τα γκέι σύμφωνα στην Ελλάδα. Είδατε πως γυαλίονται και όλη μέρα παίζουν ξύλο και δεν έπρεπε να είμαστε αυτό το παράδειγμα στην κοινωνία. Τα ίδια γίνονται και στα φυσιολογικά ζευγάρια. Εγώ βλέπω περισσότερο ποσοστό να είναι μπείτε κύριε Αλέστε. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει. Και βάζω τον εαυτό μου μέσα εγώ. Εγώ ξέρω ομοφυλόφιλο ζευγάρι εδώ που έχει δύο παιδιά, τα έχουν υιοθετήσει από τον Καναδά και είναι μια χαρά τέλεια. Ποιοι είναι αυτοί μωρέ, που μου τσουλάς και μου τσουλάς, ένα ζευγάρι, ποιο είναι αυτό? Τι έχουν. Αυτοί που παντρευτήκανε και με τον πρώτο γάμο, θες να μου πεις? Όχι. Ωραία. Μα και δεν είναι και από πώς να είναι οι ομοφυλόφιλοι σε αυτή τη χώρα, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με τους straight. Παιδιά, είμαστε το 2024. Όλοι έχουμε διαφορετικές απόψεις. Τι σεβόμαστε και προχωράμε, μην τρελαίνεστε. Μα δεν είπαμε να μην πάρετε, παιδιά. Διαφορετικές απόψεις τώρα, διαφορετικές απόψεις. Η άποψη είναι σαν την κολοτρυπίδα, όπως λέει και ο Ψινάκης. Μπορεί ο καθένας να έχει μια ούτω από όποια θέλει. Αυτό δεν σημαίνει πως επειδή εσύ έχεις άποψη πρέπει εγώ να την υιοθετήσω και να πω αυτή ωραία που εσύ δεν θέλεις οι γκέι να κάνουν παιδιά και να έχει. Δεν κάνουν παιδιά και να θέλουμε να κάνουν. Είναι γκέι παιδιά, δεν κάνουν παιδιά. Την επιβάλλω και μα φυσικά δεν κάνουν παιδιά. Πώς δεν κάνουν, τι είναι? Πώς θα κάνει παιδί ένα γκέι? Πώς θα κάνει παιδί, εγώ με έναν γκέι. Μα πριν πώς θα κάνει παιδί, οι λεσβείες θα μπορέσουν να κάνουν παιδί. Μπορεί ας πούμε να πώς έκανε παιδί τώρα ο φίλος ο Φώτης ο Σεργουλόπουλος. Πήρε την γυναίκα και έκανε το δικό του παιδί. Το δικό του σπέρμα δεν έχει το μωρό? Δικό του δεν είναι? Ναι, ο Σεργουλόπουλος όμως έχει και μια παιδεία. Είναι και, δεν είναι δηλαδή η τρελή. Α, δηλαδή παίζει ποιος γκέι θα το κάνει τελικά. Βέβαια, αν παίρνει ναρκωτικά. Α, το ίδιο και με τους straight. Φυσικά. Άρα τα ίδια πράγματα συζητάμε, παιδιά. Μισό λεπτό όμως. Η Λεκτρά μου με τούτο που λένε όμως με το ποιος το παίζει, διονύζουμε και πρότυπα. Δηλαδή η πλειοψηφία των γκέι είναι όλοι μέσα στα ναρκωτικά. Είναι αμόρφωτα. Πλειοψηφία είναι, ναι, γιατί αυτό είναι στάνταρ. Δεν είναι στάνταρ, το όνομα του Θεού. Αυτό είναι, δηλαδή τσουβαλιάζεται τώρα. Τι τσουβαλιάζουμε, γιατί έχεις αντίθετη άποψη? Τσουβαλιάζεται, πάντως εγώ... Τσουβάλι είναι ότι όλοι οι γκέι πίνουν ναρκωτικά. Εγώ τώρα, ας πούμε, στο μέσα-μέσα έχουμε εδώ 3-6-9 παράθυρα, κανείς δεν πίνει ναρκωτικά. Και όλοι είμαστε λίγο ονητοί ομοφιλόφιλοι. Ναι, εσύ δηλαδή δεν ξέρεις ότι περισσότεροι παίρνουν ναρκωτικά. Αγάπη, ξέρω στο κύκλο της νύχτας ότι και οι straight και οι gay την πίνουν και μια χαρά όλοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι gay πίνουν ναρκωτικά. Ένα φίλο μου straight δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικό, ας πούμε. Τέλος πάντων, για τα ναρκωτικά είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση, κακή κατάσταση και καταλαβαίνετε ότι συμφέρει στο κράτος γιατί οικονομάει. Οπότε θα υπάρχουν πάντα. Και τα βρίσκεις όπου θες. Παιδιά, γελάω, γιατί μας περιγράφουν ως delirio της ομοφιλοφιλίας. Κάνετε λάθος. Δεν υπάρχει κανένα delirio ομοφιλοφιλίας. Ηλέκτρα, συμφωνώ μαζί σου full. Πριν ναι, εγώ δεν λέω την άποψή μου τόση ώρα γιατί γράφουνε, περιμένω την άποψη της Ηλέκτρας. Okay. Δεν τη λέω γιατί την έχω πει, την ξέρετε. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Η Τάνια είπε ότι δύο άντρες, αν έχουν παιδί, τι πρότυπο θα πάρει, θα τους βλέπουν να κάνουν σεξ και τέτοια. Το ίδιο ισχύει και για δύο γυναίκες λεσβίες. Δεν το δέχονται. Λογικό. Είναι φυσικό. Γιατί δεν το δεχόμαστε, το ίδιο είναι. Αυτό σου λέω, ρε παιδιά, τους γκέι δεν είναι μοναδικοί τους εννιά, ούτε η πούτσι, ούτε ο κολόστος, ούτε το θα γαμηθούν. Απλά η τηλεόραση έχει προβάλει κάποια άλλα πρότυπα τη καρικατούρα. Είναι, αγαπητέ φίλε μου, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Επειδή εκτό πολύ λίγο σοβαρό φαινομένο που έχω δει, τι άλλο κάνουν, α πούμε. Πείτε μου, εγώ είμαι υπέτο και είμαι ακτιβιστή, αλλά μου λέει ότι του παρουσιάζεται σαν ένα άγγελο επί τη γη και έχουν αγιάσει και έχουν γίνει παΐσι και δεν του ενδιαφέρει το σεξ, είπατε τώρα. Είπα ότι του ενδιαφέρει και δεν είναι μόνο αυτό, να μην τσουβαλιάζουν. Για εσάς δεν είναι μόνο, για του περισσότερου είναι. Γι' αυτό και δεν κάνουν. Γι' αυτό και είναι. Αλλάζουν του ερωτικού συντρόφου όταν που κάμισα. Αντρεούλη, όσοι συναναστρέφεστε εσεί. Τι κάνω εγώ? Όσο λέγαμε λίγο, μισό λεπτό. Μάρη, μισό λεπτό. Όσο λέγαμε για πριν. Μπορεί λέει ο κύκλο σου να είναι έτσι, Αντρεούλη. Όσο λέγαμε. Ο δικό μου κύκλο έχει τρελέ. Τι λε, αγόρι μου. Μακάρι να όπως μεγάλωσα εγώ και τον κύκλο που έχω εγώ,
που είναι ο ένας και ένας και εγώ δεν έκανα ποτέ παρέα με τρελές γιατί δεν μου αρέσουν τρελές. Μισό λεπτό. Όσο λέγαμε πριν για τη Ραφαέλα και όλα αυτά, όσοι ήταν εδώ μετά πήγαν από εκεί και μας χιλιοκαλιαρντεύανε, μας λέγανε ότι εμείς είμαστε λεϊνές και το ένα και το άλλο. Ναι, ναι. Και επίσης... Και η φίλη σου η Φέη είπε ότι σου έχει πολλά μαζεμένα και θα στα βγάλει, και θα στα βγάλει στα παράθυρα και ότι ο λόγος που έφυγες από τις κούκλες είναι επειδή δεν είσαι star, σε διώξανε, ξεκουμπίστηκες κτλ. Συγγνώμη, αλλά η Τάνια όχι δεν είναι star, είναι καραστάρ, είναι μεγάλο ταλέντο, ταλεντάρα. Πολύ μεγάλο ταλέντο. Έτσι, και την έχω καλέσει στην εκπομπή μου και δεν έχει έρθει. Φέη είπε για εσένα ότι τα προσέχεις γιατί σου έχει πολλά μαζεμένα και αν ανοίξει το στόμα της θα σε θάψει. Και από τις κούκλες σε διώξανε γιατί μάλλον δεν ήσουν πολύ στάρ όσο θα έπρεπε και ότι ζηλεύεις τη Ραφαέλα που έχει 2.500 άτομα και εσύ δεν μπορείς να έχεις τα live σου τόσα, ούτε και εγώ φυσικά. Α, έτσι είπε Φέη για μένα. Ναι. Και πριν λίγα δευτερόλεπτα είπε να προσέχουμε γιατί καταλαβαίνετε ότι μπήκε βασικά η φίλη μας Ιωάννα μέσα και ρώτησε τι έγινε, δεν ήξερε σαντά. Να προσέχουμε τι εννοείται το να προσέχουμε. Δεν ασχολείται η Φέη, δεν ασχολείται, αλλά της είπε της Κέλλης να προσέχει πάρα πολύ, μην ανοίξει το στόμα της και τα πει όλα και να προσέχει γιατί θα πει το λόγο που την διώξανε την Κέλλη από τις κούκλες. Η Φέη που ξέρει το λόγο ότι που σταμάτησε εγώ από τις κούκλες. Δεν ξέρω αν έχει πατήσει και ποτέ το πόδι της εκεί, το ξέρει πάντως. Πώς το ξέρει το λόγο? Πού να ξέρω, έτσι δηλώνει, να μαζέψει το στόμα και να φύγει και άπλυτα στη φόρα. Α, δεν ξέρει το λόγο. Τέλος πάντων, η Τάνια είναι αυτή που είναι. Ξέρουμε όλοι τι είναι. Και εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ και την εκτιμώ. Το αν λέω ψέματα ή όχι, τώρα τι λέω και τι δεν λέω, ξέρετε τι λέω. Ξέρει η Τάνια εδώ πέρα τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Άμα ήθελα να κάνω μαναφούκια, θα μπορούσα να ρωτώ σαν μαναφούκια να παίξω. Ξέρετε ότι εδώ έχουμε τηλεόραση μπροστά μας, βλέπουμε μπροστά μας 10 live ταυτόχρονα, έχουμε ακουστικό, σύζυγο να παρακολουθεί τι γίνεται απέναντι, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Μαγλάκι να κλάψω. Σας παρακαλώ, ξεκολλήστε από κάτω. Το παρακολουθούμε όλα. Δεν έχω λέει μαντιλάκι να κλάψω. Γιατί, συγγνώμη λίγο. Αυτή που ξέρει αν εγώ έχω μαντιλάκι να κλάψω και δεν έχω να κλάψω. Δεν θα κάνω να σε υποστηρίξω από την αλήθεια. Δηλαδή η Τάνια δεν έχει μαντιλάκι να κλάψει. Η κυρία συγκεκριμένη Ραφαέλα έχει μαντιλάκι να κλάψει. Γιατί μέχρι προχτές δεν έλεγε ότι δεν έχει λεφτά, μέχρι που βρήκε μια δουλειά. Πού είναι το μαντιλάκι της κυρίας Ραφαέλα? Αυτό που ισχυρίζονται συνεχώς είναι ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε 2.500 άτομα. Εγώ 2.500 άτομα. Ραφαέλα, δεν μπορούμε να φτάσουμε το επίπεδο της Ραφαέλας. Μάλιστα. Και ότι αν το συνεχίσουμε, η Φέη θα βγάλει τα άπλυτα της κυρίας Κέλλη στη φόρα. Ναι. Καλά, ο καθένας ασκητάει τα δικά του άπλυτα να πλένει και σε αφήσει τον άλλον. Και κάνει επανάληψη της ζωής της πριν 100 χρόνια. Το ξέρω ότι με έκραζε πάντα. Πάντα αναστατωμένη, πες τα εσύ, γιατί δεν ξέρω. Εδώ προσπαθούν να με βγάλουν τρολάκι. Τι έκανε πριν 100 χρόνια που πήγαινε διακοπές, τότε που στη συγκρού έβγαινε και έπαιρνε και δούλευε και τα λέει τώρα στα live τη και δημάσαι αυτό. Και είχαν πάει από εδώ και είχαν πάει από εκεί. Και είχα πάει από την άλλη. Και είχα πάει από την άλλη και θα πει εμένα αν έχω μαντιλάκι να κλάψω. Σταμάτα, σταμάτα. Όλοι ξέρουμε τον λόγο που έφυγες από τις κούκλες. Όλοι ξέρουμε τον λόγο που έφυγες από τις κούκλες, Τάνια μου. Δεν είναι το επίπεδο σου. Είστε πολύ πιο σταρούμπα, κορίτσι μου. Παιδιά, τώρα την πήγατε αλλού τη συζήτηση. Μα όχι, δεν την πήγαμε αλλού, παιδιά. Εντάξει, η ξεχωρίζει. Μα γιατί να κάνω να το λένε αυτό, γιατί να πρέπει να φτάσει μια προσωπικότητα. Η ξεχωρίζει από όλε τι πιάτσα για να είναι κάτι γκράντε. Γιατί θα πρέπει η Τάνια αύριο να βγει στην συγκρού με το αυτοκίνητό τη για να έχει 2.500 viewers. Δεν καταλαβαίνω. Θα μου το παίξει και star εμένα ποιο, η Φέη. Μαζέψου, Φέη. Τέλο πάντων, κορίτσι. Όλοι ξέρουμε ποια είσαι. Όλοι ξέρουμε ποια είσαι. Καούκα, πάρε καμιά καινούργια καούκα. Τα πάκια σε καούκα πάνω σου. Τα πάκια σε καούκα. Τέλος πάντων, δυστυχώς οι άνθρωποι έτσι είμαστε. Κοιτάμε ένα δεν είναι σωστό όμως να είμαστε έτσι. Λίγο σεβασμός μόνο. Όχι όλοι, Εύη μου. Όχι όλοι. Όχι όλοι.
Αν εντάξει, τώρα η Τάνια ποιον πείραξε, ποιον ενόχλησε. Η Τάνια δέχεται συνέχεια όμως επιθέσεις. Γιατί αξίζει, γι' αυτό. Το ξέρω, όλοι το ξέρουν. Και είναι και κούκλα. Δεν αξίζει η Τάνια η Κέλλη σήμερα επειδή δεν έχει 2.000 viewers. Γιατί έγινε. Άκου τώρα, καημό. Ναι, μάλιστα. Θα μαγειρέψουμε αύριο. Σήμερα η αξία. Για κάνουμε. Λοιπόν, εγώ σας καληνυχτώ, να είσαστε καλά. Καλό βράδυ και από καλό μένα. Πάσχα να έχουμε. Καλή και ο Θεός να κάνει το καλύτερο για όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να μας πείτε τη γνώμη σας στο σπίτι μας. Λοιπόν, Ηλέκτρα, ξεκίνα, πάμε. Ζώδια. Τι ώρα έχει πάει, έχω να βάλω φαγητό. Παιδιά, εδώ πέρα μας χρεώνουν πράγματα που δεν έχουμε πει. Κοίτατε τη διάρκεια αυτού του live να είμαστε εναντίον των γκέι που είμαστε εμείς ή εναντίον των τρανς ανθρώπων. Η άποψή σου, Ανδρεούλη μου, ήταν και μην... Για τα παιδιά με συγχωρείς πάρα πολύ. Κοπέλα μου, έχω αυτή την άποψη. Και δεν την έχω τώρα, κοπέλα μου, την έχω μια ζωή. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά την κρατάς και λίγο για πάντως. Όχι, δεν είναι. Με ρωτήσατε και την είπα. Είναι αυτή η άποψή μου. Όχι, εννοώ την κρατάς και για σένα, ναι. Δηλαδή δεν την λες κάτι αυτό που σας λέω εγώ. Όχι, βέβαια, δεν σας είπα να κάνετε αυτό. Σας είπα που δεν θέλει να πάρει παιδί. Πάρτε. Δεν την επιβάλλει. Δεν σας την επιβάλλω. Ο νόμος σας είναι. Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Δεν την επιβάλλει. Μα τον έχουμε τον νόμο. Ο νόμος είναι εκεί. Εγώ δεν τον θέλω αυτό τον νόμο. Τι να πω. Υπεύθυνο τη πράξεω σου, τι να πω. Όποιο έχει μυαλό δεν θα πάει να πάρει παιδί, να γιορτήσει παιδί, μιλάμε μαλακίες. Η άποψή σου είναι εναντίον των γκέι όμως. Τι λες βρε χαβούζα εσύ από κάτω, που έχω παντρευτεί με δύο σύμφωνα συμβίωση, που όταν του βγήκα τα σύμφωνα συμβίωση ήμουν απ' έξω τη βουλή και φώναζα για τα δικαιώματα και θα μου πει εσύ εμένα, ρε χαβούζα. Χαβούζα και θα κάνω και τρίτο γάμο. Και τα περισσότερα άτομα που έχω ρωτήσει εγώ και ξέρω, κανένα δεν δέχεται. Δώστε μας το αποκλειστικό για τον τρίτο γάμο, παρακαλώ. Oh. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή εγώ αποκλειστικό γιατί είμαι συγχωρεμένος. Α, οκ. Λέω όμως κάποια πράγματα σοβαρά. Μου λέτε εμένα τώρα για ρατσισμούς και μαλακίες που δεν υπάρχουν και εγώ που ήμουν μια ζωή στα πεζοδρόμια. Είπα μια γνώμη απλά ταπεινή ότι εγώ προσωπικά δεν θέλω, θα αγαπώ τη γυναίκα μάνα. Είμαι ερωτευμένος με τη γυναίκα μάνα. Μέχρι εκεί. Ο νόμος είναι εκεί. Πάτε, πάρτε παιδιά, αν θέλετε. Αυτός που γράφει από κάτω είναι κανονικό προφίλ. Όχι, βέβαια, αγαπητέ. Δεν τρέπεσαι να έχεις του άντρα μου το όνομα και τη φωτογραφία. Τι πράγμα, τι κατηγορείτε. Διώχτε τον. Μισό λεπτό. Στέφανε Πατελίδε, άντε ρε παράτα μας. Ψεύτικο προφίλ. Ξέρεις, Ηλέκτρα, είμαι σε μια περίοδο ζωής πολύ δύσκολη. Και το γεγονός ότι εδώ μέσα μπορώ και κρατάω σιωπή και κρατάω ένα επίπεδο και δεν κλαίω και δεν ουρλιάζω. Βέβαια, και τα καταπίνεις ενώ στην ουσία. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά άμα εύχομαι να μην γίνει το μπαμ αυτή τη φορά, γιατί αν γίνει το μπαμ, θα γίνει το TikTok ακρίβεια το σενάριο σε ελληνική ταινία και δεν θέλω. Εντάξει, να μιλάμε και λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Και επειδή έχω μεγάλο πρόβλημα, και αν λέω και μια κουβέντα παραπάνω, συγγνώμη, αλλά είμαι και εγώ με την τρέλα μου, ας πούμε. Αντρεούλη. Να, ναι. Αντρεούλη και Τάνια, πάντως, πραγματικά δεν σας το είχα να είστε τόσο... πώς να το πω... Ειλικρινής. Όχι, πείτε το πώς το νιώθετε και παλαιών αρχών. Τόσο συγκροτημένη, όχι, τόσο συγκροτημένη στη σκέψη. Φυσικά αγαπητέ, εγώ είμαι πάρα πολύ άσχετα, μην έχετε λάθος γνώμες, να τα ακούτε αυτά που λέμε. Εγώ αυτά τα πράγματα μου αρέσουν, από εκεί πέρα δεν σας επιβάλλω να μην πάρετε παιδιά, σας είπα. Εκεί είναι τα παιδιά, εκεί είναι οι νόμοι, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε. Για εγώ προσωπικά, να πάρω ένα παιδί και να έχω ένα σύντροφο που δεν ξέρω αν θα κάτσει δίπλα μου, σωστά. Ή θα φεύγει κάθε τρεις και λίγο, θα πηγαίνει στη μαμά και η μαμά θα το χωρίσει και θα ξαναγυρίζει. Για ποιο λόγο ηρωνεύεστε, αυτό σας ηρωνεύτηκε. Δεν πάνε να ηρωνεύονται, μην δίνει σημασία χρυσό μου. Εδώ είναι κάτι παλαβές που κοντώ σε όλα τα live και κάνουν το ίδιο πράγμα. Γελάκια και κάτι παλαβές. Λοιπόν, ξέρουμε από κάτω. Τις παλαβές δεν ασχολούμαι. Ο κάθε λογικός άνθρωπος, παιδιά, εννοείται ότι το σκεφτεί να πάνε υιοθετήσει παιδί. Μην λέμε μαλακίες τώρα, μην το σοπεδώνουμε όλα. Εσείς είπατε ότι έχετε τέλεια σχέση. Πέστε μας. Δεν μπορώ. Κολλήσω το κόσμημα. Έρθε ένα παιδάκι και
Άμα είναι για το γκέτ, το παίρνω. Εγώ υιοθέτησα, σωστό. Ποιο? Αχ, Στεφανία, έχεις τόσο καλή ψυχή, δεν υπάρχει. Σπυλάκια. Αχ, Στεφανία, έχεις... Εμπορείτε, τι του κράζεις τώρα, τη φίλη μας. Ποια? Συγγνώμη. Γιατί μωρή, τι του είπα τη κοπέλα. Η απορία είναι γιατί πας εσύ και τη λατσεύεις, όχι γιατί την κράζω εγώ. Πέστε, ηλέκτρο μου. Φεύγεις από ένα live και πας σε ένα άλλο live που μας στάβουν όλο το βράδυ να τους πεις ότι είναι πάρα πολύ καλή και όμορφη. Είμαστε έκραξες. Μπράβο, βρε. Σε ευχαριστούμε, βρε. Και να σε καλά, ε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε, αγάπη. Η Στεφανία. Είδες, κορίτσι. Φυσικά, τι έκανε. Τι είπε η Στεφανία. Ότι είπε ότι ο Κένο Αλεξανδράτος και η Ηλέκτρα μου στέλνουν όλο το βράδυ αιτήματα και επειδή δεν τους έκανα τη χάρη να πάω από εκεί, τώρα με κράζουνε. Και εσύ πήγες και τις έγραψες. Κλόν, αχ τη γλυκιά που είσαι Στεφανία, έχεις τόσο καλή ψυχή, δεν υπάρχεις. Πότε έγινε αυτό? Άσε μας καλέ τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτσε εκεί και κάνε ό,τι θέλεις. Τόσο μελάνι πια. Αστήρευτη πηγή. Γιατί αυτό τώρα έγινε. Στεφανία, κάνουμε κάθε βράδυ live. Αυτό τι σημαίνει? Άλλος λέει εσύ και ένα αυτό που είπε. Εγώ δεν τις έχω στείλει τη Στεφανία να μπει στο live καθόλου. Έτσι ακριβώς είπε στο live όμως. Γράφουν από κάτω. Ο Κέν και η Λέκτρα σε βρίζουν από δίπλα χωρίς να έχουμε πει τίποτα για εκείνη. Ψαρώνει λοιπόν αυτή και απαντάει. Επειδή μου στέλνανε όλο το βράδυ και εγώ δεν πήγα από εκεί, μου στέλνανε αιτήματα, γι' αυτό με βρίζουν τώρα. Okay. Γιατί πήγες στο live δίπλα τώρα? Πες μου τώρα ότι βάζει μινιούτ να πάει από εκεί να τους πει γιατί τάπαν. Θεέ μου. Αχ τι γλουστά. Αχ είναι μια σουπιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, βγαίνω από το live. Έμαθε εκεί. Πού πας από το live, δεν βγαίνει. Πού πας από το live. Σε τσινάψαμε ότι μπαίνω, βγαίνει από εδώ και από εκεί και τώρα βγαίνω από το live. Κρατήστε την. Πάω να γλύψω λίγο τη Στεφανία ακόμα, γιατί δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να έχω μια άτζελ εδώ και τον οποιοδήποτε να λέω ότι θέλει. Μα πώς ότι θέλουμε, δεν λέμε την αλήθεια, λέμε κάτι ψέματα. Αυτό το έγραψα, ναι, αλλά εγώ δεν την άκουσα να κράξει εμάς. Σου λέω ακριβώς τη φράση που είπε και το είπε και η ίδια εδώ που μπήκε πριν. Το είδαμε εμείς, ρε φίλε. Και το ακούσαμε, ρε. Δεν έφερε το όνομά μου. Ωρε μας τώρα. Στεφανία. Που κάνεις, ρε, αγόρε. Μα μαλακή η Στεφανία μπαίναψε κουλά. Ναι. Τι είπε η Στεφανία? Δεν είπα, μωρή, τώρα θα το ξαναπώ. Τη γράψα από κάτω. Σε κουλεύουνε, Στεφανία μου, δίπλα. Και είπε η Στεφανία, με κουλεύουν. Τώρα πιάσανε εμένα δίπλα, γιατί ο Κέν και η Λέκτρα μου στέλνουν όλο το βράδυ αιτήματα να πάω δίπλα και επειδή δεν τους έκανα τη χάρη να πάω και κάθισα εδώ μαζί σας, κάθισαν και με κράζουνε. Και μετά από λίγο ήρθε από εδώ και μας μίλησε και ξανά έφυγε. Φέη, η Τάνια σε αποκάλεσε μαϊμουδόγρια. Γράφουνε δίπλα, έτσι τώρα, για να καβλώσει άλλη. Πραγματικά παράνοια. Δεν το έχει πει αυτό. Έχουμε και ένα Γιώργο Μπούστη από εδώ μέσα που έρχεται, πάει από εκεί και γράφει. Τάνια, ξεφτύλισε έτοιμα την Τάνια, έρχεται από εδώ και γράφει. Πες τη Λέκτρα μου, πες Τάνια μου, τα λες πολύ ωραία. Πάει από εκεί και γράφει. Ξεφτύλισε τους, έρχεται από εδώ και γράφει. Πες τα, είσαστε πολύ ωραία τα λέτε. Μαράνια. Αυτός ο Γιώργος, τον είδα και εγώ πριν. Είναι με μηδενικά άτομα όμως. Ναι, αυτός. Γράφει ό,τι γράφει από εδώ, από εμάς, τα γράφει και από εκεί τα ίδια. Θεωρώ τα πιο νορμάλα άτομα είναι η Λέκτρα και ο Κέν. Ναι, αυτό. Και αυτό από εκεί πήγε και έγραψε να πάει η Τάνια σε είπε μαϊμού. Τώρα γράφει. Θα το καταλάβουν ότι είναι ψεύτικο, σου είπα. Μη λες τέτοιες. Όχι, τα υιοθετεί η άλλη και κάθεται και απαντάει η μαλάκο. Και η μία και η άλλη, κατάλαβες. Και τι θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά ποιοι? Ο Κέν και εγώ, μωρί, έχεις πρόβλημα, από σένα θα το πάρουμε. Μα δηλαδή πραγματικά σιγά μην ερωτήσουμε τον κάθε έναν, αφού πια υπάρχει και ο νόμος, την κάθε Άντζελα και την κάθε Τάνια Κέλιαν, θα υιοθετήσουμε παιδί ή όχι, χες μέρες σας έχουμε. Όχι αγάπη μου. Ναι. Σοβαρά μιλάς. Βέβαια.
Όχι, θα αφήσουμε το παιδί να μην έχει στο ίδρυμα να φάει για να μην τον υιοθετήσει ο Αλεξανδράτος. Μην τυχόν και η Κέλλη του πει του παιδιού ότι υιοθετεί παιδιά. Τώρα σοβαρά μιλάς. Ατζελά, σας παρακαλώ. Δεν μιλάμε τώρα για το Κέλλη και δεν μιλάμε ούτε για εσένα. Μην κάνουμε. Οι περισσότερες είναι τρελές. Είμαστε τρελές, σοβαρά. Οι περισσότερες, τι έρευνα είναι αυτή δικιά σου από αυτές που βλέπεις τις φίλες σου γύρω-γύρω. Όχι, όχι, όχι. Α, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους γνωρίζεις, που είναι μέσα στα σπίτια τους. Νομίζεις, γνωρίζω. Δηλαδή, εσύ από τις 10.000 τρανς που υπάρχουν, γνωρίζεις και τις 10.000 τρανς, πώς ζουν και πώς φέρονται. Οκ. Επισκέπτες, χτυπάνε την πόρτα, μισό λεπτό να ανοίξω. Γιατί εδώ, τέλος πάντων. Πες μου τώρα ότι ένα παιδάκι θα ήταν... Άτζελα, δεν μπορούμε να έχουμε αγαπή συζήτηση γι' αυτό. Ηλέκτρα. Είμαι κάθετη. Ηλέκτρα. Γράφουνε διπλό ότι λες τη Φέη Κατσαριδουμούνα. Τα διαβάζω. Γιατί, Μαωρί, γιατί. Γιατί κάνεις bullying. Απαντάει κάτι στο μικρόφωνο, ναι, όχι. Μα σε διαφέρει, δεν απαντάει. Γιατί κάνεις bullying στις Κατσαρίδες. Αμάν, σήμερα η Ηλέκτρα το στόμα σου φαρμάκι. Μα δεν είπα κάτι, μου λέγανε πριν από να πω και δεν έλεγα. Τι να κάνω. Υπάρχει ένα πιπίτσα πολύ, το παίζω. Ποια, Στεφανία. Α, η Ιωάννα, άστινα τη φίλη. Έρθει στην Αθήνα. Εγώ πέσα από τα σύννεφα, πιστεύω με τη Στεφανία, πραγματικά. Ως πριν πει η Ηλέκτρα όσα είπε, πίστευα ότι ήταν του κόσμου που παρενοφέρνει πράγματα στα σχολεία. Ορίστε. Αλλά εντάξει, να δίνει τη δίκαια τροφή, λάθος. Παρακαλώ. Μάρη, μίλα λίγο ακόμα, σ' ακούει ο Κέν. Μα δεν στεφανά. Μάρη, δεν είναι ακριβώς, δεν έπιασα τι είπες, αλλά καλά θα τα λέω. Λέω μέχρι να πεις το τι υπόθηκε και τα λοιπά, νόμιζα ότι ο κόσμος με τις βλακές που περνοφέρνει λίγο έκανε ό,τι έκανε. Α, και αυτή η Στέλλα Ιακωβίδου, ψεύτικο προφίλ είναι, μισό λεπτό. Όχι βρε, την ξέρω με να λίγη. Το ξέρω. Σταρώσα εγώ. Η Λέγκρα δεν κατάλαβες τίποτα, είμαι σίγουρο. Μην αγχώνεσαι φίλοι, μόνο το καταλαβαίνω, απλά απαντάω και στο messenger που στέλνουν εδώ. Αχ, Παναγία μου και Χριστέ μου, γιατί... Άνοιξε. Αχου! Άνοιξε, οξά. Περίμενε, δεν γίνεται έτσι. Αγαπούλα! Αχ, εσύ είσαι εδώ, sorry. Τι είπες? Τι, ήθελες να ανοίξεις τους διπλά, τι φάση, μπέρδεψες τα παράθυρα. Όχι, δεν με θέλει. Δεν θέλει να ανοίξει κανένα αλλού. Τώρα είδα ότι είναι η Άντζελ εδώ και ταράκτηκα. Γιατί, αγάπη μου, γιατί. Ο Ανδρεούλης μάλλον έπεσε ή μας έπεσε, δεν κατάλαβα. Καλά έκανε η Ηλέκτρα. Κάθεσαι και αφήνει ανθρώπους που έχουν τέτοια εδώ και λένε τέτοια κουλιά. Ακούμε όλες τις απόψεις. Δεν μπορώ να έχω μόνο την άποψη ότι πρέπει να πάρετε παιδιά όλοι σας. Να ξέρω, επειδή εμένα με ρωτήσατε. Να σας πάρω και την άδεια. Αγάπη, συγγνώμη, εγώ θεωρώ, καλά το θεωρώ εγώ και όλοι οι straight που υπάρχουν σε αυτή τη γη. Εγώ θεωρώ μία ξανθιά κοπέλα που την λένε Ηλέκτρα και ένα νεαρό που τον λένε Γιάννη, ένα πάρα πολύ φυσιολογικό ζευγάρι, όπως βλέπεις εσύ τη Μαρία με τον Νίκο. Τώρα ένα Κέν και ένα Μπέτρο δεν το θεωρώ πολύ φυσιολογικό, για να σου είμαι ειλικρινής. Ο καθένας ό,τι βλέπει φυσιολογικό σε αυτή τη ζωή, καταλαβαίνεις. Καλά, εμένα δεν με αφορά και η άποψη του καθενός, έτσι. Στα λόγια μου έρχεσαι, τα ίδια λέμε. Ισχύει. Τρόπο. Εγώ όταν είπα την άποψή μου, σου είπα, δεν μιλάμε εδώ τώρα για το ίδιο. Αναλόγως και σε τι περιβάλλον κινείς, έτσι. Αυτό ακριβώς. Το είπα εγώ όμως, αγάπη μου. Εντάξει, είπαμε, δεν λέμε σαν τον Κέρκη. Αν το περιβάλλον σου είναι όλη μέρα πώς θα τον φας, πώς θα το δώσεις και πώς θα κάνεις τραμπάρα. Σε παρακαλώ, στα λόγια μου έρχεσαι. Ευχαριστώ, μίλα. Κέρκη, το είπα ή δεν το είπα. Εγώ έχω γνωστούς που έχουν υιοθετήσει παιδί, είναι παντρεμένοι, είναι γιατροί, είναι στο εξωτερικό. Μια χαρά είναι όλα. Το εξωτερικό και... Το εξωτερικό, αγάπη μου. Το εξωτερικό μου, και... Το εξωτερικό. Εγώ δεν τους γνωρίζετε γιατί κρύβονται στα σπίτια τους. Γιατί δεν μπορούν να σας αντιμετωπίσουν. Κρύβονται. Γι' αυτό τους βλέπετε μόνο στο εξωτερικό. Και ο Τουτουτζής έχει υιοθετήσει παιδιά και μια χαρά είναι. Και ο Σεργουλόπουλος έχει υιοθετήσει παιδί. Μια χαρά είναι. Και εγώ έχω υιοθετήσει τον Μπρούνο. Μια χαρά είμαι, ομιλού. Γι' αυτός μια χαρά είναι. Εγώ θα δει το παιδί δύο άντρες και θα γίνει γκέι. Ενώ άμα δει δύο λεσβίες, τι θα γίνει.
Δεν θα γίνει γκέι τότε, θα γίνει λεσβία. Δεν είναι το ίδιο οι γκέι, οι δύο αγόρια με τις λεσβίες. Οι λεσβίες βλέπουν φυσιολογικά σου. Λέει, είναι γυναίκα αυτή. Θα γίνει τζίβα. Τζίβα θα γίνει. Έρθω εγώ να θες ότι μορτίζεις. Πες παιδάκι από το πρωί να τους ταράξεις. Τώρα, να το έχεις εκεί στο live να τους κάνεις να ταράζεις τον Ανδρεούλη και την Τάνια. Έτσι αγάπη. Μην μιλάς μωρί εσύ. Εσύ έχεις παιδάκι. Τι θέλεις τώρα. Το ένα πνέει τα ολίσθια σε λίγες ώρες για να σε ειλικρινήσω. Το νιώθω. Δεν σου αξίζει. Το νιώθω. Δεν θέλει να πάει, δεν θέλει να περπατήσει, δεν θέλει να σηκωθεί. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Περιμένουμε. Λοιπόν. Πάω να φάω τη σοκολάτα μου, σε σεφή. Ακόμα τρως μωρίς, χαμένη, φτάνει. Ναι, πήγα πήρε μία λάκτα. Θα βοηθήσω να πας πιο γρήγορα, μισό λεπτό. Εν τω μεταξύ, είμαι και τόσο θρασίτατη που είμαι μέσα στο live τους, με το ονοματεπώνυμό μου και αυτοί εκεί ακάθεκτοι, παραμιλάνε. Να αρχίσω να τους γράφω κιόλα ταυτόχρονα από κάτω, να πάθουν σοκ. Σου λέει πώς γίνεται αυτή να είναι και στον αέρα και να γράφει με το ίδιο προφίλ. Γιατί τι λέει. Τίποτα. Οι άλλοι παραμιλάνε μέσα, οι χρήστες, οι μαλάκες. Μάριο, πρέπει να κάνεις κάτι με το Insta σου. Εγώ... Μίλα ρε, παίζε Βέντζι. Ο Μάριος πρέπει να έρθει κάπου να μιλήσουμε σοβαρά. Αρχικά, δεν μπορεί από τις 12 και μετά ο Μάριος να βρίσκεται σε καμιανής, μα καμιανής στο live. Όμως, πρέπει να υπογραψούμε αυτά. Ήσουν να μέχρι τις 3-3.30 εκεί πέρα και καβλάτιζες και μας ήρθες μετά εδώ να μας πεις ότι είμαστε όμορφες. Θα το ανεκτώ, αλλά μόνο για σήμερα. Τελευταία φορά σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην ξαναγίνει. Εντάξει, προσπάθησα να φύγω σε κάποια πράσινα. Δεν σε κατάει κανένας με τον Ζόρι. Εδώ έχεις συμβόλαιο, έχεις δέσμευση. Καλημέρα. Καλημέρα. Η ρήτρα, η ρήτρα. Αν σπάσει η ρήτρα... Γιατί, κανένα πήγε η φίλμα. Η Άντζελα, γιατί είπε καλημέρα και έφυγε, τι έγινε. Με είδε και ταράχτηκε. Α, οκ, δεν υιοθετώ. Στα σχόλια προηγουμένως με ρωτήσαν για τις έρευνες που είπα. Όποιος θέλει να μου στείλει σε προσωπικό να του στείλω 15 έρευνες. Ναι, θα έρευνες. Τι έρευναμε. Αλλά με αυτή τη φωνή που έχεις, ρε Μάριο. Ρε Μάριο, με αυτή τη φωνή που έχεις, λογικό είναι να σε ρωτάω. Μόνο, πού τη ρωτήσω, πότε παίρνεις ψά. Να σε ρωτήσω κάτι. Κέννη, φέσαι σε καλιάρντεψε τώρα. Όταν λες σε καλιάρντευε τύπου... Η Φέη καλιάρντευε τώρα τον Κέν. Ναι, τύπου, λίγο πιο συγκεκριμένα μπορείς να μιλάς, γιατί δεν είχα ακουστικό. Έλεγε ότι... Η Κέλλη λέει μαζί με αυτόν τον Κέν, λέει που τον είχα δει στο Instagram, λέει μεγάλος, λέει ανακατεύει, λέει και αυτά. Α, τώρα τα γράφουμε ξέρω... γενικότερα από κάτω και η Χρήστος ότι είναι μεγάλος ανακατόστρας. Χαιστήκαμε. Χαιστήκαμε. Εγώ στο μάλιστα συγκεκριμένο θέμα σήμερα δεν έχω ανακατευθεί. Ότι δεν λέει να ανακατέψει. Εγώ στο συγκεκριμένο, καταρχήν δεν μίλησε κανένα για τη Φέη. Μόνο για τη Ραφαέλα μιλάει η Τάνια και όλοι σαν και καλά από που δίπλα πάνε τις κάνουν πουλά. Ούτε για καμία Φέη, ούτε για καμία Ραφαέλα, μπήκα στο live. Ούτε για καμία κατέβη τώρα έλεγε και λέει... Μπήκα στο live να πάρω θέση. Σχεδόν από 20 χρόνια μετά και θυμόμουν τα πάντα. Μην κάνετε αναπαραγωγή εδώ σας παρακαλώ, δεν θέλω να κάνουμε αυτό που τους κατηγορούμε. Είστε πλείς στο Λέξα, ότι για να πας... Μην κάνετε αναπαραγωγή δίπλα. Άσκια. Δεν έχουμε έναν ανάγκη να εμείς τέτοια. Τέλος πάντων, εγώ δεν είναι... Παιδιά, και δεν ανακατεύτηκε κάπου. Εγώ την ξέρω τη Φέη, δεν της έχω κάνει ποτέ κάτι κακό και στο live που μπήκα πριν είναι για να τους πω την αλήθεια ότι ξεκίνησαν όλα και μιλούσατε από τα σχόλια, δεν είπατε κάτι από μόνες σας. Ο Κέν δεν ανακατεύτηκε κάπου, αν είναι δυνατόν. Μάριε, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου. Πρώτον, θα εκτιμούσα αν μου έστελνες αυτές τις έρευνες που τις βρήκες. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Οι έρευνες αυτές βέβαια μου είπες ότι δεν έγιναν ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Έλεγε η Φέη ότι είσαι ανακατοσούρας. Εσείς τα λέγατε, εγώ είμαι ανακατοσούρας. Ναι, ναι. Και έπαιρνε θέση και η Στεφάνη. Δεν γράφω, δεν με νοιάζει. Στέφ, το πας. Έχω χάσει τον ήρμό μου. Αν θες, στείλω μου σε μήνυμα τις έρευνες να χαζέψω. Βασικά...
Α, δεν μπορεί να ανέβει η Στελίτσα, συγγνώμη. Και τη στέλνω και εγώ τη βλέπω μέσα μου, λέει. Στείλτε. Και αν σε καλή, φαίνεται να πα από εκεί. Γιατί? Σαντάμω, ρε Μπενάβη. Για να μαζέψει τη Στεφανία. Σαντάμω, Μπενάβη, μου ωραία. Να σου πω τώρα, αλήθεια Ηλέκτρα, όντως το είπε αυτό η Στεφανία. Όχι. Ποιος με ρωτά? Εγώ, ρε. Για ποιο, αν είπε? Για μας. Ναι. Ότι του στέλναμε αιτήματα και επειδή δεν ήρθε γι' αυτό. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, καλέ, γιατί. Γιατί αναρωτιέστε για τι αλήθεια τώρα, πραγματικά ρε, πιστεύετε παιδιά. Ότι μπορώ να σα πω ψέματα, γιατί παιδιά. Όχι, ρε φίλε, το κάνετε αυτό. Όχι, ρε φίλε, νόμιζα ότι είναι απλά καρέ. Όχι, όχι. Χαμηλόφωνα γιατί φτάνει. Η Φωτίλη δεν έχει να φάει και πρέπει να τη πα κανένα τσίσμπερκερ. Στο live. Μωρή, σαν τάπινταβη. Παιδιά, βγαίνω όλοι. Δεν μπορώ να του συνοχίσω αυτό. Άντε μόρι, άντε μόρι, θέλω να πάει κατέ. Όχι, δεν θέλω να πάω, αλλά μην βάζεις λόγια, γιατί δεν είπε κάτι. Μόρι, δεν βάζει λόγια, αλλά κάνει και πλάκα, δεν είπε τίποτα. Ναι, για πλάκα είμαστε εδώ μέσα. Από εκεί. Αγάπη, προς Θεού, μόλις υποθεί κάτι θα στο βγάλω αμέσως στον αέρα, μην αγχώνεσαι. Για πλάκα είμαστε εδώ μέσα, να γράφουν πάλι κουλά θέλετε. Θέλει η Κατέ να πας από εκεί να της πας, λέει, 5 τσίσμπερκερ. Που έχεις και τη σύμβαση. Να της πας και κανένα γλυκό, λέει, γιατί θέλει να χάλει. Πεινάει, δεν έχει να φάει. Τα καταπίνει η Φέη τα τσίσμπερκερ σαν πελεκάνος. Δεν υιοθετούμε, δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε. Πάτε αναστατωμένοι, πού είναι. Την ακολουθώ, ακολουθήστε κι εσείς. Κάτσε να σε ακολουθήσω, φίλοι μου. Τι λέτσο ήταν αυτό που πέταξε, ταράχτηκα. Έλα μωρή, πάντα να στατωμένη, μην μας ταράζεις τώρα. Ο Κιέν, αγάπη μου, δεν είναι delivery, είναι μέτοχος στην McDonald's, στην Κούτης, δεν είναι, στην McDonald's. Τώρα, τα περισσότερα παραλιακά McDonald's από το όχι, μέτωπο έχουμε... του Φαλήρου και κάτω ανήκουν στην όχι. Οικογένεια Αλεξανδράτου. Όχι, όχι, έχουμε τις Γλυφάδας, τις Βάρης, του Αλίμου και τις... αυτά. Δεν μου έχεις πει, και δεν μας έχεις πει, ποιο είναι το αγαπημένο σου μπέργκερ όμως από Mac. Μ' αρέσει και το Big Mac, Quarter Pounder. Παιδιά, να σας πω κάτι εσείς που τρώτε και πολλά Mac και Beck. Δηλαδή μπορώ μέχρι αυτό που μπαίνει στο στόμα μου το τσίσμπερ, κυρία, αυτά τα μικρά. Αυτά τα μεγάλα, τα ψηλά έχουν κάποιον τρόπο που τρώγονται. Ναι, ανοίγει το στόμα σου έτσι όπως μόνο σου. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Το έχω προσπαθήσει. Δεν χωράει. Μιμή, άκου τι λέει. Αλήθεια τώρα. Το κόβεις με μαχαίρι, πώς το τρως? Ναι, μωρή, θα σου φέρουν και μαχαιροπύρνο στα McDonald's. Έλα, μωρή, σοβαρά τώρα, πώς θα το φας από τον τάκο που είναι τόσο. Το πιέζεις λίγο. Το πιέζεις. Και το ξέρει. Τα κόνει. Σε εξάσκηση. Και το ξέρει ότι κάθε χώρα. Είναι και η συνήθεια. Όχι. Κάνει ασκήσει. Άμα το έχει εξασκήσει το στόμα σου. Οκ. Είναι η εξάσκηση. Βλέπουμε μεγαλύτερα ανοίγματα. Λοιπόν, ο Κέν το ξέρει αυτό. Η Λέκτρα να ξέρει ότι σε κάθε χώρα τα McDonald's έχουν και διαφορετικά προϊόντα. Αχ, 4 και 41. Ο σύζυγός μου θα με χωρίζει να βάλω τι πριτζόλε να γίνονται. Η Αμερική τα έχει όλα τα προϊόντα. Είναι Mm-mm.